ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στη συζήτηση που θα κάνουμε με τη βοήθεια του Πλάτωνα. Η πρώτη βοήθεια του Πλάτωνα είναι ότι έγραψε ένα βιβλίο, ένα ακόμη βιβλίο για τις συντάξεις και φοβάμαι ότι δεν θα βρει ποτέ το χρόνο να γράψει τίποτε άλλο, διότι δεν θα λυθεί ποτέ αυτό το θέμα με τέτοιο τρόπο, ώστε να πούμε από εδώ και πέρα καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το συνταξιοδοτικό. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, είναι και μια ευκαιρία για όσους ασχολούνται με αυτά να φτιάχνουν τη ζωή τους, να αμείβονται, να λένε πράγματα τα οποία τους καθιερώνουν στην τηλεόραση και κυρίως να είναι όλα τόσο μυστήρια ώστε να χρειάζονται ειδικοί οι οποίοι θα φροντίσουν για να βγει η σύνταξη. Και όταν λέμε για να βγει η σύνταξη, το λέμε κυριολεκτικώς. Πρώτον, να βγει. Δεύτερον, να βγει κάποτε. Και τρίτον, να βγει και καλή. Άρα υπάρχει ένας μυστικισμός. Το συνταξιοδοτικό είναι κάτι σαν ένα από τα συστήματα του Βυζαντίου, τα οποία στο Βυζάντιο μεν δεν υπήρχαν, αλλά χαρακτηρίζουν τη χώρα μας και το πώς εξελίχθηκε τουλάχιστον μετά τον πόλεμο. Εγώ που είχα τη χαρά να γνωρίσω τον Πλάτωνα πολύ γρήγορα και πολύ γρήγορα να αρχίσουμε να συζητούμε για αυτά τα θέματα, πρέπει να σας πω ότι αν και οικονομολόγος, το θέμα το συνταξιοδοτικό δεν ήταν μεταξύ των ζητημάτων που με είχαν απασχολήσει, κυρίως γιατί έλεγα ότι είναι πολύ μπερδεμένο. Παρόλο ότι ο πατέρας μου ήταν ικανότατος σε αυτά τα ζητήματα, όπως όλοι οι οικονομολόγοι που για να βρουν δουλειά έγιναν λογιστές, και παρόλο που η λογιστική ήταν ένας τρόπος προσπορισμού όταν ήμουν μικρός, δηλαδή αν δεν πήγαινα να τον βοηθήσω να κλείσει ισολογισμό, δεν είχα τίποτε. Άρα έμαθα από τα 13 μου να καλλιγραφώ στα μεγάλα βιβλία, να μην κάνω λάθη, διότι τότε έπρεπε να τα σβήνεις με ξηραφάκι, δεν ήταν εύκολη ιστορία. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο, να έχω ένα μάθημα το οποίο δεν χρειάστηκε ποτέ να διαβάσω. Λοιπόν, είναι δύσκολο, διότι ποτέ δεν αποτυπώθηκε στο λογιστικό το ελληνικό με τρόπο σαφή τι είναι το συνταξιοδοτικό. Κάποτε με τον Πλάτωνα συζητάγαμε ότι είχαμε βρει μία από τις πολλές εκθέσεις για τα συνταξιοδοτικά, είχε γίνει στη διάρκεια της δικτατορίας. Και ήταν, αν θυμάμαι καλά, Πλάτωνα, πολύ καλή. Sorry που λέμε κάτι καλό για τη δικτατορία, αλλά μερικές φορές μπορώ να σας πω ότι τα πράγματα γινόντουσαν. Το τραγικό είναι ότι εκείνη η μελέτη, αν θυμάμαι καλά, έλεγε ότι πρέπει να ληφθούν επιγόντως μέτρα. Καλά, αυτή είναι ακόμη πιο παλιά στην οποία αναφέρεσαι. Και έλεγε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μπορέσει να σταθεί το σύστημα όρθιο. Εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά τα πράγματα καταλήξαμε στο ότι όταν ήρθε η ώρα πολιτικά να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, ήταν ήδη περίπλοκο για να αντιμετωπιστεί και το κόστος το πολιτικό ήταν μεγάλο. Είναι το θέμα του συνταξιοδοτικού ή του ασφαλιστικού, όπως αγαπάτε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των σχέσεων των πελατειακών που έχουν αναπτυχθεί στην ελληνική πολιτική ζωή και είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι κάθε φορά που δεν το λύνεις, όταν θα περάσει καιρός και θα χρειαστεί να κάνεις κάτι, γιατί σφίγγει η κατάσταση, το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Δεν θέλω να φτάσω στο σημείο να πω ότι όλο το ζήτημα της παγίδας χρέους οφείλεται στο ασφαλιστικό, αλλά σίγουρα το αντιλαμβάνεστε και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του προβλήματος που αντιμετώπισε η Ελλάδα το 2008, 2009 και έσκασε το 2010, οφείλεται στο πώς είχε αντιμετωπιστεί το ζήτημα των συντάξεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είχαμε κρίση, δεν σημαίνει ότι την κρίση θα την αντιμετωπίζαμε μια χαρά. Νομίζω θα κάναμε και πάλι πολλά από τα λάθη που έγιναν. Σίγουρα όμως η έντασή της και η δυσκολία στην αντιμετώπιση συνδέεται με το συνταξιοδοτικό. Γιατί ο συνταξιούχος, και είναι κάτι που με έμαθε ο Πλάτωνας, δεν το είχα σκεφτεί, αλλά νομίζω ότι όλοι το ξέρετε, και αν σας το πω, όσοι δεν το ξέρετε θα πείτε, το ήξερα ήδη, απλώς δεν το είχα έτσι όπως ελπίζω να σας το πω τώρα. Ο συνταξιούχος δεν μπορεί να πάει να δουλέψει για να αντιμετωπίσει μια δυσκολία. Πείτε ότι κάτι γίνεται. Αυξάνονται οι τιμές. Ή μειώνεται το ποσό που παίρνουμε. Ο εργαζόμενος θα κάνει μια παραπάνω προσπάθεια. Δεν είναι εύκολο βεβαίως, αλλά θα την κάνει. Ο συνταξιούχος τι θα κάνει. Είναι εκτός. Και γι' αυτό είναι ακόμη περισσότερο ένα θύμα των πολιτικών. Στον Πλάτωνα οφείλουμε και κάτι άλλο, σε ένα άλλο μικρό βιβλιαράκι που είχε γράψει, μεγαλύτερο πάντως από αυτό, γιατί αυτή η σειρά έχει το ρεκόρ των μικρών και συντόμων βιβλίων.
είχε γράψει τη σκέψη ότι σε κάποια χρόνια, τότε ήταν το συντάξει αυτό με το πορτοκαλί, πότε το είχες γράψει? Ποιο τρία? Το 2003. Ναι. Είχε γράψει ότι σε καμιά δεκαριά και κάτι χρόνια οι συνταξιούχοι θα είναι η μεγαλύτερη δύναμη στο εκλογικό σώμα, διότι θα είναι πάρα πολλοί και θα έχουν όλοι λίγο ως πολύ κοινό συμφέρον. Άρα θα σκέφτονται λίγο ως πολύ με τον ίδιο τρόπο. Άρα και αυτό είχε προβλεφθεί και είχε προβλεφθεί και σε μια στιγμή που και πάλι το πολιτικό σύστημα είχε αρνηθεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Και κλείνω λέγοντας, όταν λέμε πολιτικό σύστημα, εννοούμε ένα σύστημα το οποίο διαχειρίζεται συστηματικά αυτή την υπόθεση του συνταξιοδοτικού. Έχει μεσολαβητές, έχει τους συνδικαλιστές οι οποίοι πρέπει να κάνουν κάποιες δουλειές και ακόμη περισσότερο να καλύψουν τις πάμπολες θέσεις που υπήρχαν στα ταμεία των διοικητικών συμβουλίων και των υπολείπων άλλων θέσεων που υπήρχαν. Άρα με αυτήν την έννοια το σύστημα έτσι όπως φτιάχτηκε τώρα με τον νόμο Κατρούγκαλου έχει τα καλά του. Δυστυχώς έχει και μία μεγάλη δόση ιδεολογίας, κακής ιδεολογίας θα έλεγα, μικρονοϊκής, κομματικής πελατολογικής, η οποία έσκασε πάλι αυτές τις μέρες. Απόδειξη ότι το θέμα μας κυνηγάει, δεν μας αφήνει. Έσκασε πάλι για τον πολύ απλό λόγο που είναι ότι έρχονται εκλογές. Δεν θα γινότανε αν δεν ερχόντουσαν εκλογές η συζήτηση αυτή. Δεν θα είχε μπει στην ατζέντα θα κόψετε τη συντάξη τον Ιανουάριο του 18 ή όχι. Δεν θα μαλλιοτραβιόντουσαν και ήταν ένα μέρος του απολαυστικού θεάματος σήμερα στη Βουλή, αλλά και σωστά από μια άποψη που λέει αντιπολίτευση, ωραία, πάρα πολύ καλά, φέρτε το νόμο, τώρα να το ψηφίσουμε. Να αλλάξουμε δηλαδή το προηγούμενο νόμο που έχετε ψηφίσει. Άρα δεν θα ερχόταν πάλι το ζήτημα αν δεν ερχόντουσαν οι εκλογές. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι το σύστημα δεν είναι παγιωμένο. Δεν είναι σίγουρο. Βεβαίως δεν είναι και εύκολο να συμβεί αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι και πάλι και οι συνταξιούχοι είναι όμοιροι σε αυτή την πολιτική διαμάχη, αλλά και κάποιοι άλλοι καλούνται να γίνουν, είτε με κάποιο τρόπο δεν ξέρω τι ονομασία μπορείτε να τους δώσετε, διότι αυτοί πρέπει να το πληρώσουν το σύστημα. Και αυτοί είναι όσοι εργάζονται, όσοι έχουν μία αμοιβή από την οποία τους γίνονται οι πολύ μεγάλες κρατήσεις με τις οποίες τροφοδοτείται το σύστημα. Και οι οποίοι δεν τελειώνει εκεί η υποχρέωσή τους, όταν φτιάχνουν τη φορολογική τους δήλωση, όπως τώρα, αυτή την περίοδο, πρέπει να ξαναπληρώσουν, διότι το σύστημα με τις κρατήσεις δεν αντέχει, θέλει την ενίσχυσή του και αυτό είναι και ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε. Άρα, ο Πλάτωνας θα μιλήσει για λίγο Πλάτωνα. Έτσι, εγώ θα του κάνω ορισμένες ερωτήσεις για να γίνει μια συζήτηση και θα σας ζητήσω παρακαλώ πολύ να μας βοηθήσετε στην συζήτησή μας στη συνέχεια. Ο στόχος είναι να τελειώσουμε στις 9 και κάπου εκεί θα τελειώσουμε, να είστε βέβαιοι γι' αυτό, τη σημερινή μας συζήτηση. Πλάτωνα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ πέρα, κατά καλό καιρό, για ένα θέμα με πολύ χαμηλό δείκτη προστασίας. Όπως η συντάξη που απέδειξε και σήμερα, για ένα πολύ μικρό βιβλίο. Αυτό μικρό βιβλίο, η ιδέα της σειράς είναι η ιδέα του Μπάμπη και η κεντρική ιδέα είναι να δοθεί στον αναγνώστη ένα είδος εργαλείο για το πώς αντιμετωπίζονται διάφορα πράγματα, πώς σκέφτεται, πώς να διαμορφώσει ο ίδιος ή η ίδια άποψη για θέματα τα οποία πολλές φορές βρίσκονται σε μια έτσι αχλή, σε μια ομίχλη. Και νομίζω θα βρούμε σε πολλά σημεία παραδείγματα αυτής της ομίχλης από όλες τις πλευρές. Τώρα, όπως όλοι οι προφήτες, αυτό που θα σας πω είναι εγώ είμαι ο δεύτερος προφήτης, θα έρθουν άλλοι προφήτες μετά από μένα, οι οποίοι θα σας πούν τα πράγματα ακόμα πιο σωστά. Και έτσι, παρουσιάζοντας αυτό το βιβλίο, θα σας μιλήσω για τα επόμενα βιβλία, τα οποία είναι να βγουν τον Σεπτέμβριο. Το ένα λέγεται «Συντάξεις για νέους» και δεν αναφέρεται στο γραφιτί που είχα δει κάποτε στα Χανιά που λέει «Σύνταξη στα 100, στράτευση στα 100, σύνταξη στα 18». Είναι
στη βασική ιδέα στην οποία υποτίθεται είναι χτισμένο όλο το σύστημα, και αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα να καταλάβει κανένας, ότι υποτίθεται ότι το σύστημα συντάξεων δίνει ένα εργαλείο για να αξιοποιήσει ο καθένας στον προγραμματισμό της ζωής του. Δηλαδή, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως θα θέλαμε να κάνουμε. Όλοι θέλουμε να φροντίσουμε για μια εποχή που δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Όλοι θέλουμε, ακόμα και όταν θεωρούμε ότι η οικογένειά μας θα μπορεί να ανταποκριθεί, θέλουμε να μην μπορεί να το κάνει μόνη της, να έχει κάποιον ο οποίος θα στέκεται δίπλα του. Αυτή είναι η ιδέα. Και αυτή η κεντρική ιδέα του να χρησιμοποιείς μια υπαρτή ανάγκη για να δημιουργήσεις ένα σύστημα, το οποίο λειτουργώντας λύνει και άλλα προβλήματα. Ακριβώς επειδή είναι μια κοινωνική ανάγκη την οποία εξυπηρετεί. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι που εξηγεί τη μεγάλη επιτυχία των συστημάτων συντάξεων, τα οποία αναπτύχθηκαν από τον πόλεμο και μετά, διότι ακριβώς επέτρεψαν να απαντώντας ένα πολύ ουσιαστικό κοινωνικό πρόβλημα, ταυτόχρονα να επιλύσουν και πολλά άλλα οικονομικά και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτή είναι η ιδέα. Ότι αυτή βασικά είναι η ιδέα της ασφάλισης, οποιασδήποτε ασφάλισης. Ότι βάζοντας πολλούς μαζί να ασφαλιστούν, αντιμετωπίζει ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ αβέβαιο για τον καθένα, είναι πολύ προβλέψιμο στο σύνολο, επομένως μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο να δοθούν συνολικές λύσεις. Αυτή είναι η ιδέα και αυτό είναι που οδήγησε στην επιτυχία των συστημάτων ασφάλισης και τα οποία εξηγούν και πολύ μεγάλο και σε πολύ μεγάλο βαθμό γιατί τα πήγε τόσο καλά η οικονομία δεκαετίες 50, 60, 70. Τώρα, τι έχει γίνει τώρα. Νομίζω ότι το εξώφυλλο του βιβλίου αυτού που θα βγει έχει ένα γκράφιτι του Banksy, ο οποίος είναι ένας καλλιτέχνης, ο οποίος ξέρουμε μόνο το ψευδώνυμό του. Εμφανίζονται έργα του σε διάφορες πόλεις κατά καιρούς. Την περασμένη εβδομάδα ήταν στο Παρίσι. Αυτό το 2008 επισκέφτηκε στη Νέα Ορλεάνη, η οποία τότε την είχε σαρώσει η καταιγίδα, ο τυφώνας Κατρίνα. Και τότε αποδείχθηκε ότι όλο το σύστημα το οποίο υπήρχε για να προστατεύει τον κόσμο από φυσικές καταστροφές, είτε αυτό ήταν το κράτος, είτε οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, αποδείχθηκαν απελπιστικά ανεπαρκή. Και τι κάνει αυτό, ο πίνακας του Banksy, είναι μια κοπέλα η οποία κρατάει μια ομπρέλα, στην οποία όμως η βροχή πέφτει από μέσα από την ομπρέλα, όχι απ' έξω. Και έχουμε καταφέρει και έχουμε φέρει το σύστημα το δικό μας με διάφορους τρόπους. Αναβλητικότητα, διάφορα άλλα. Ένα πράγμα το οποίο κάποτε ήταν ομπρέλα για να προστατεύει να είναι αλεξίβροχο, τώρα την προσελκύει τη βροχή και μας τη ρίχνει όλοι πάνω μας και μάλιστα τη ρίχνει πάνω κατά προτεραιότητα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται θα πρέπει να το λύσουν το πρόβλημα. Διότι το χαρακτηριστικό των συντάξεων είναι ότι οι συνταξιούχοι σε κάποιο αρκετά μεγάλο βαθμό είναι παθητικοί αποδέκτες. Δηλαδή έχουν παίξει το δικό τους ρόλο και έχουν ακούσει διάφορα αυτό που τους είχαν πει και από εκεί και πέρα έχουν περάσει στην άλλη πλευρά του συμβολέου και περιμένουν να ανταποκριθεί αυτός που τους έδωσε το συμβόλαιο. Και επομένως από τη μια μεριά είναι οι συνταξιούχοι που έχουν το συμβόλαιο και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα το εξασφαλίσει ότι αυτό το συμβόλαιο λειτουργεί, οι νέοι, αυτοί που θα δουλέψουν. Αλλά το σύστημα αυτό που έχουμε είναι ακριβώς όπως η εικόνα του Banksy, είναι η ομπρέλα η οποία προσελκύει όλα τα βάρη εκεί ακριβώς που θα θέλαμε να τα ελαφρύνουμε. Δηλαδή κάνει την ανταπόκριση στο πρόβλημα πιο δύσκολη. Το θέμα είναι, και αυτό είναι το πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλισης συνολικά, και η ερώτηση είναι ότι, εντάξει, αν ορίσεις το πρόβλημα, αν έχεις και κάποια λύση. Και εκεί το βιβλιαράκι αυτό, αφού πρώτα εξηγεί ποιο είναι, τι ακριβώς καλύτερα τι υπηρεσίες καλύτερα να δώσει η κοινωνική ασφάλιση, το ατομικό επίπεδο, δηλαδή τους λόγους για τους οποίους υπάρχει ένα σύστημα συντάξεων.
να δώσει στον καθένα από εμάς μια προοπτική. Κοιτάζει δηλαδή το ατομικό πεδίο και μετά εξετάζει πώς όλο αυτό το πράγμα συγκεντρώνεται σε ένα συνολικό σύστημα, το οποίο μπορεί να είναι επιτυχημένο ή αποτυχημένο. Εκεί έχουμε το δικό μας σύστημα, το οποίο όπως όλα τα πράγματα στην Ελλάδα, τα οποία τα χαρακτηρίζουμε με ένα επίθετο, το επίθετο συνήθως όπως το ανατολικό ζήτημα ή πρόβλημα. Έχουμε το ασφαλιστικό και από την πρώτη στιγμή εννοούσαμε τη λέξη πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα, το οποίο σε εμάς φαίνεται ιδιαίτερα δυσεπίλυτο, άλλες χώρες, σε άλλες και εμείς παλιότερα, το έχουν λύσει και το έχουν λύσει με τρόπο αποτελεσματικό. Και επομένως είναι απλώς πολλές φορές είναι θέμα αναζήτησης, διατύπωση του προβλήματος και αναλόγως της διατύπωσης του προβλήματος, δρομολόγησης κάποιων λύσεων. Και επομένως αυτό το βιβλιαράκι, υπό μία έννοια, είναι ένα εργαλείο κατανόησης, το οποίο όποιος το διαβάσει θα μπορεί να διαμορφώσει τη δικιά της άποψη και αυτά τα θέματα τα οποία μας ταλανίζουν. Και το ταλανίζουν, το λέω τυχαία, είναι πολύ χαρακτηριστική η συζήτηση σήμερα στη Βουλή, όπου κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει ακριβώς γιατί γινόταν και πώς είναι κάποιες περικοπές οι ερχόντουσαν ξανά και ξανά, πώς έγιναν αυτές οι περικοπές, γιατί έγιναν αυτές οι περικοπές, πώς τις χαρακτηρίζουμε αυτές οι περικοπές, ήταν νομίζω ακόμα και για κάποιους που καταλαβαίνουν το σύστημα, ήταν λίγο δύσκολο να κατανοηθεί. Λοιπόν, η ιδέα αυτής της παρουσίασης είναι ότι δεν θα είχα διάφορους πολύ σημαντικούς συναδέλφους μου να λένε πόσο πολύ εκτιμούν το έργα μου και πόσο από μικρό παιδί κατάλαβαν ότι είμαι καταπληκτικός άνθρωπος. Σε αυτό το ρόλο το λέει μόνο ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης, ο ρόλος του δεν είναι να το πει αυτό, το είπε πόσο καταπληκτικός είμαι, εντάξει, το βλέπετε. Αλλά ο ρόλος του Μπάμπη είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου Vox Populi. Δηλαδή, θα πρέπει να διατυπώνει τις ερωτήσεις που έχει ο καθένας για αυτά τα πράγματα που μας ταλαιπωρούν. Και άρα αυτός είναι Vox Populi, αλλά αυτό δεν αποκλείει βέβαια το ρόλο το δικό σας. Δηλαδή, είναι εδώ για να λέει αυτά τα οποία θα λέγατε εσείς. Αυτό σημαίνει ότι άμα έχετε κάτι να πείτε, κάτι παραπάνω από τον Μπάμπη, δεν επιτρέπεται να το πείτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Πλάτωνα. Το θέμα το μεγάλο με τη συντάξη και το οποίο δυσκολεύονται να κατανοήσουν όλοι είναι ότι το λέει ο κόσμος συνέχεια και το λέει ακόμη σήμερα μετά την καταστροφή που έχει συμβεί, ότι εγώ το έχω πληρώσει. Δηλαδή, τη σύνταξη που μου έρχεται στο τέλος ή στην αρχή του μήνα, στο τέλος είναι η συνήθις ημερομηνία, προς το τέλος δηλαδή, ότι είναι ένα κομμάτι από κάτι το οποίο εγώ πλήρωσα. Άρα κρύβεται από πίσω η γνωστή ερώτηση, όταν τους λες δεν είναι ακριβώς έτσι, θα σου πει πάρα πολύ ωραία, πού πήγαν τα λεφτά. Στην ερώτηση πού πήγαν τα λεφτά η απάντηση είναι πάντοτε τα φάγανε αυτοί, άρα όμως ποτέ δεν κάνουμε την λογική συνέχεια ότι αφού τα φάγαν δεν υπάρχουν. Διότι δεν μπορεί και να τα φάγαν και να θέλουμε να είναι εκεί και να θέλουμε από αυτά να πληρωθεί η σύνταξή μας. Και όταν τους λες αφού τα φάγαν τώρα τι κάνουμε, σου λένε να τα βρούμε. Σωστό. Όταν όμως τους πεις μα αφού τα φάγαν πού θα τα βρούμε. Σκέφτονται ότι προφανώς σε κάποιο εξωχώριο λογαριασμό είναι κρυμμένα. Άρα η λέξη είναι αυτή, είναι κρυμμένα. Κάπου κρύβονται. Η αλήθεια πάντοτε είναι κρυφή, πάντοτε είναι στα απόκρυφα και ειδικά για τους Έλληνες που είναι και ο περιούσιος λαός σε αντικατάσταση όλων των άλλων της γης, είναι λογικό εκεί ο συλλογισμός μας αυτός να είναι πολύ σοβαρός και να μην επιδέχεται αντίρρησης. Άρα το πρώτο
ερώτημα που θέλω να σου κάνω, Πλάτωνα, για να μπούμε στην πρακτική συζήτηση, είναι τι έγιναν τα λεφτά του ασφαλιστικού συστήματος. Κάποτε είχα γράψει ένα άρθρο με ψευδώνυμο, βέβαια, θα καταλάβετε, που είχε ένα επιχείο τίτλο «Βρέθηκαν τα ασφαλιστικά, τα αποθεματικά των ταμείων». Κάποιος είχε πάρει τις εισπράξεις του ΤΣΑ, είχε πάρει του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών, τα είχε πάει στη Σιγκαπούρη και τα είχε επενδύσει καταπληκτικά και κάποια στιγμή, σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, εμφανίστηκε, όπως γίνεται πάντα, μία θεία οπτασία που του είπε, «Παιδί μου, καλά έκανες και αξιοποίησες τα αποθεματικά του Ταμείου Συντάξεων, αλλά τώρα πιάνει καιρός να τα γυρίσεις πίσω στην πατρίδα». Και επομένως εκεί που νομίζανε όλοι ότι είμαστε βουρτυγμένοι στα χρέη και ότι δεν πάει άλλο, και έρχεται κάποιος, όπως έκανε ο σύντροφος Σόρας, και παίρνει όλο αυτό που λέμε το αφανές χρέος των ταμείων και λέει, «Παιδιά, ξέρετε, δεν ήταν και πολύ αφανές, ήταν εμφανές και εγώ το ανακάλυψα και να το, και πάρτε τα όλα». Και ξαφνικά, σε αυτόν τον κόσμο τον καταπληκτικό, γίνονται όλοι, και πρωτίστως βέβαια το Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών, γιατί είναι δικά τους τα λεφτά, γίνονται ζάπλητοι. Λοιπόν, αυτό είναι το story που είναι σίγουρος ότι είναι στο μυαλό πολλών. Δηλαδή όλοι αυτοί πολλοί που λένε ότι οι συντάξεις είναι τα δικά μας τα λεφτά, είναι το σενάριο ότι αν δεν τα είχε φάει κάποιος, θα υπήρχαν. Και επομένως, αν υπήρχαν, δεν θα είχαμε κανένα από αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή θα είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν θα είχε πρόβλημα γύρανση του πληθυσμού, γιατί θα είχαμε φροντίσει από πριν για όλα. Θα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό το επιχείρημα? Και είναι σοβαρό επιχείρημα. Δηλαδή, πρώτον, είναι το απόλυτα τεχνικό, ότι έχουμε ένα σύστημα αυτό που λέγεται διανεμητικό, pay as you go, που σημαίνει ότι είναι μεροδούλη, μεροφάει. Οι συντάξεις χρηματοδοτούνται, οι συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων τις πληρώνουν οι φορές των σημερινών ασφαλισμένων. Δεν υπάρχει αποθεματικό, άρα αυτή είναι η άμεση απάντηση, ότι δεν υπάρχουν αποθεματικά, άρα δεν τα έχει φάει κανένας. Αλλά αυτή είναι μια εύκολη απάντηση. Υπάρχει μια πιο ουσιαστική απάντηση, ότι τα συστήματα συντάξεων, και τα δημόσια και τα ιδιωτικά, είναι στην ουσία συστήματα χορήγησης υποσχέσεων. Και λέει ότι θα κάνεις εσύ κάτι και εγώ σε αντάλλαγμα θα σου εξασφαλίσω κάτι άλλο. Είναι αυτό που κάνουν τα ιδιωτικά συστήματα και ταυτόχρονα το εξασφαλίζουν κάτι άλλο, το ενσωματώνουν σε ένα συγκεκριμένο, σε κάποιο κεφάλαιο. Η απόδοση του κεφαλαίου δίνει τις συντάξεις. Τα συστήματα τα κρατικά προσπαθούν να μοιάσουν σε αυτό το πράγμα, δηλαδή προσπαθούν να σου πούνε ότι, ξέρεις, τα λεφτά που δίνεις στο ΙΚΑ ή στον ΕΦΚΑ ή οπουδήποτε άλλο δεν είναι το ίδιο με το ΦΠΑ. Δηλαδή δεν πάνε σε μια μαύρη τρύπα για να κάνουμε προσλήψεις, να πληρώσουν την άμυνα κτλ. Τα λεφτά αυτά τελικά θεμελιώνουν τη δικιά σου σύνταξη και τελικά θα γυρίσουν πίσω σε σένα. Αυτό τα λένε όλα τα συστήματα. Και αυτό το έλεγε και το δικό μας σύστημα. Επομένως, αυτοί που λένε πού έγιναν, μας φάγαν τα λεφτά, έχουν ένα δίκιο. Δηλαδή λένε ότι μας είχατε δώσει κάποιες υποσχέσεις, τις οποίες τώρα τις αναιρείτε. Και το θέμα... Αλλά οι υποσχέσεις που δόθηκαν δεν ήταν υποσχέσεις fix. Δηλαδή δεν ήταν ότι θα σου κάνουμε αυτές τις κρατήσεις και όταν θα πάρεις τη σύνταξη θα σου δώσουμε 1.000 ευρώ το μήνα. Όχι, ήταν ακόμα χειρότερο. Θα σου λέει ότι θα σου κάνουμε αυτές τις κρατήσεις και όταν πάρεις τη σύνταξη θα σου δώσω τόσο τα 100 του τότε μισθού σου. Δηλαδή είναι αυτό, άμα το σκεφτούμε σαν μετατρέπει, δηλαδή ένα συνταξιούχος που έχει πάρει αυτή την υπόσχεση, είναι κάτι σαν Γερμανός που έχει ελληνικά ομόλογα. Ωραία. Ήρθαν λοιπόν τώρα, Πλάτωνα, και λένε ότι αντί να σας δίνουμε το 75, 78, 80, 82, 95, 105% που υπήρχαν συστήματα τέτοια, τώρα θα σας δίνουμε κάτι μεταξύ 58% και 46%, αν λέω τόσο αυτά τα νούμερα. Αυτό θα είναι η αναπλήρωση που θα έχετε, θα είναι αυτή. Αυτό είναι πιο ρεαλιστικό από το προηγούμενο και επομένως θα τηρηθεί,
Είναι ένα κλέψιμο που γίνεται, είναι αποτέλεσμα της κρίσης, υπάρχει τρόπος αυτό να μεγαλώσει. Λοιπόν, υπάρχουν δύο θέματα. Ένα είναι αυτό που λέει ο Μπάμπης, που είναι το από εδώ και πέρα. Είναι οι συντάξεις που θα πάρουν οι κοσάριδες που πιάνουν δουλειά σήμερα. Για αυτούς ισχύει το θέμα, αν είναι αρκετά ή όχι. Αλλά για τους άλλους. Υπάρχει ένα άλλο πράγμα, ότι αυτοί τους έχουμε δώσει, έχουν πάρει κάποιες υποσχέσεις, ότι θα έχουν μια σύνταξη η οποία θα τους κρατάει σε ένα επίπεδο που είχε οριστεί σε σχέση με τα εισοδήματα που είχαν πριν την κρίση. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι αυτά τα εισοδήματα τα πριν την κρίση ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό πλασματικά. Δηλαδή, όλοι μας αποδείχθηκε τελικά, όλοι μας στην Ελλάδα είμαστε 25% λιγότερο πλούσιοι από ό,τι είμαστε στην πραγματικότητα. Όλοι μας νομίζαμε ότι είμαστε 25%. Το ανάποδο είναι 33% περισσότερο πλούσιοι από ό,τι είμαστε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι... Θέλει να καθίσεις. Όχι, εντάξει, κάνει και καλό. Επειδή είσαι ψηλός, δηλαδή. Λοιπόν, και θέλω να βλέπω τις εκφράσεις του κοινού. Λοιπόν, άρα, όλοι στην Ελλάδα, σε μια χώρα που υπέστη αυτή την καθίζηση, ήταν καθίζηση στην πραγματικότητα, ήταν και καθίζηση στις προοπτικές. Πρέπει να μοιραστούμε αυτό το 25% που μειώθηκε η συνολική ευημερία της Ελλάδας, κάπως πρέπει να μοιραστεί. Αν κρατήσουμε τις συντάξεις εκεί που ήταν το 2009 και λέμε «Pacta sunt servanda» και ότι τις υποσχέσεις που σας τις δώσαμε εμείς ο λόγος μας είναι σπαθή και δεν κάνουμε πίσω. Λοιπόν, αν το λέγαμε αυτό, τότε οι συνταξιούχοι θα εξαιρούν το από όλη την κρίση. Το οποίο τι σημαίνει ότι θα έπρεπε οι υπόλοιποι... Κάτσε, Πλάτωνα. Άρα, ναι. Αυτό που λες είναι ότι αν δεχτούμε λοιπόν ότι υπήρξε μια μείωση των εισοδημάτων συγκριτικά με το σημείο που πήγαμε πιο πάνω, που ήταν το 2008, και ότι από εκεί περάσαν να μειώνονται τα εισοδήματα, λες ότι, okay, αφού μειώθηκαν τα εισοδήματα αυτών που βάζουν τα λεφτά, άρα των εργαζομένων που με τις εισφορές τους πληρώνονται οι συντάξεις, είναι αναμενόμενο να μειωθεί και αυτό που θα πάρουν οι συνταξιούχοι. Αυτό λες. Ναι, ότι είναι υπάρχει μια... αντιστοίχηση λογική μεταξύ των δύο. Γιατί, πρώτον, δεν ξέρω αν μειώθηκαν ολονών. Δεύτερον, είναι πιθανόν ότι... κάποιοι είχαν προλάβει και είχαν αποθησαυρίσει κέρδη και επομένως η μείωση για αυτούς έχει ελάχιστη σημασία. Ενώ για τον άλλον που παίρνει και ζει από τη σύνταξη, αν δεν έχει προλάβει και αυτός να κάνει το κουμάντο του, έτσι, ναι. Ή αν ας πούμε ξαφνικά του αφαιρέσεις το εφάπαξ, στο οποίο επίσης ήλπιζε, γιατί είναι ένα είδος κάνω το κουμάντο μου, υπάρχει μία καταστροφή. Μπορούμε να πούμε ότι η καταστροφή ήταν κατά κάποιο τρόπο συγχρονισμένη, όχι το ίδιο καλά με τη συγχρονισμένη κολύμβηση, αλλά τουλάχιστον ότι μεταξύ τους αυτά τα δύο μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας δεν είναι ότι το ένα τα κατάφερε και το άλλο την πάτησε. Όχι, αλλά οι συντάξεις υπολογίστηκαν και αυτή η λογική του συστήματος είναι σύστημα καθορισμένων παροχών. Λέει πόσο, τι μισθό θα έχεις όταν αφυπηρετήσεις που λένε στην Κύπρο, και σου κανονίζω ένα ποσοστό αυτού του μισθού. Αυτό που λέω είναι αυτός ο μισθός αφυπηρέτησης σήμερα είναι πολύ χαμηλότερος. Αυτό που και το 2009 που είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να υπολογιστούν οι σημερινές συντάξεις ήταν πολύ ψηλότερο από αυτό που άντυχε η οικονομία και το ξέρει καλύτερο ο Μπάμπης ότι στην ουσία βασίστηκε σε δανεικά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι υπάρχει μια συνολικότερη προσαρμογή του επίπεδου των συντάξεων, η οποία είναι απαραίτητη για να έχει τους συνταξιούχους να αντιμετωπιστούν ισότιμα με τους εργαζόμενους και τους υπόλοιπους που διεκδικούν εισοδήματα, και η οποία έπρεπε να γίνει, εκτός από την προσαρμογή του από εδώ και πέρα, έπρεπε να υπάρχει μια προσαρμογή προς το πίσω. Αυτό μπορούμε να το σκεφτούμε και σαν μια αποπληρωμή με τόκο των προειδοποίησεων που είχαν γίνει πριν μεταξύ 1992 και 2010. Δηλαδή, πολλές φορές διάφοροι είχαν βγει και είχαν πει ότι, ξέρετε, οι συντάξεις δεν είναι βιώσιμες, γιατί δεν θα υπάρχουν αρκετά λεφτά, και όλοι βγαίνανε και λέγανε
μην ανησυχείτε παιδιά, εδώ είναι το κράτος, θα τα δώσει. Αυτά τα λεφτά των συντάξεων, οι εισφορές, πληρώνονται τρεις φορές. Μία φορά πληρώθηκαν όταν τις πλήρωσαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους, μετά τις πληρώνουμε τώρα αποπληρώνοντας το χρέος, και το τρίτο είναι με τις περικοπές των παροχών. Δηλαδή, τελικά αυτό που έγινε στην περίπτωση συνταξιούχων, οι προειδοποίησεις ότι τα λεφτά δεν φτάνουν, δεν αποφεύθηκαν. Απλώς ήρθανε με μια καθυστέρηση, όσοι πρόλαβαν, οι υπόλοιποι, και οι συνταξιούχοι αλλά και οι υπόλοιποι, το πληρώνουν επαυξημένα με τον αναλογούντα τόκο. Πλάτωνα. Και, όχι όλο το ίδιο, όχι, υπάρχει σίγουρα. Επίσης, πρέπει να δούμε ότι η προηγούμενη εμπειρία από σταθεροποίηση της Ελλάδας, που ήταν το 1990-93, πάλι οι συντάξεις μειώθηκαν γύρω στο 25%. Τότε μειώθηκαν ανεπαίσθητα, διότι είχαμε ένα πληθωρισμό 20% και επομένως λίγο μπαλαμούτιασμα στην ΆΤΑ κτλ. Ωραία. Και δηλαδή η προσαρμογή προς τα κάτω των συντάξεων το 1993 στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερη από την προσαρμογή των σημερινών. Επειδή εδώ υπάρχει πολύ σκοτάδι, να δώσουμε και λίγο φως. Ναι, βέβαια, αμέσως. Λοιπόν, η πρώτη κρίση του δικαστικού συστήματος για τις περικοπές ήταν ότι ανταποκρινόντουσαν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ως εκ τούτου οι πρώτες περικοπές που έγιναν έχουν θεωρηθεί αυτή τη στιγμή νόμιμες. Ακολούθως έγιναν άλλες περικοπές, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι στην κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας και το μόνο που γνωρίζουμε για το τι συμβαίνει εκεί είναι ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας λέγοντας εμέσως πλην όμως εξαιρετικά σαφώς ότι δεν πάει η κρίση του Συμβουλίου προς την κατεύθυνση την οποία ο ίδιος θα επιθυμούσε, που είναι να κριθεί αντισυνταγματικό. Σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει ή έχει ήδη βρει μία λύση. Είτε να πληρώσει, να επιστρέψει δηλαδή τις περικοπές των συντάξεων, το δεύτερο κύμα περικοπών, που είναι πάρα πολλά χρήματα. Το μεγαλύτερο. Δηλαδή όλες τις περικοπές από το 2013 και μετά. Ή να βρει έναν τρόπο να νομοθετήσει ξανά, και εν μέρει αυτό έχει κάνει με το, θα μας τα πει ο Πλάτωνας, με το νόμο Κατρούγκαλου, με τέτοιο τρόπο ώστε σε δεύτερη ανάγνωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας να πει είναι οκ. Okay. Εδώ τώρα είναι θέμα νομικών, νομικού πολιτισμού και διαφόρων άλλων. Παρένθεση, στην Πορτογαλία το Συμβούλιο έκρινε πολύ γρήγορα, είπε ότι δεν προχωράει αυτό, το πήρε πίσω γρήγορα η κυβέρνηση, προτού καλά-καλά προχωρήσει το σύστημα, οπότε και η ζημιά δεν επεκτάθηκε μέσα στον πληθυσμό, μέσα στην κοινωνία. Εδώ όμως σε λίγο καιρό θα έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία μέχρι στιγμής, πληροφορίες λένε, ότι είναι στη μία ψήφο. Αν κρίνει το ΣΤΕ ότι έχουμε την προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γι' αυτό γίνεται η φασάρια. Για πες μας γι' αυτό, λοιπόν, να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Είπαμε ότι όπως το 1993 έπρεπε και τώρα να γίνει μια προσαρμογή των συντάξεων. Αυτό ήταν η αξιοπρεπής λύση. Είναι κάποιος να δει τους συνταξιούχους στα μάτια που λένε και να λέτε, παιδιά, ξέρετε, όλοι μειώνονται, πρέπει να συζητήσουμε και εσάς πόσο θα σας πάρουμε και από ποιους. Αλλά αυτό κανένας βέβαια δεν είχε τα κότσια να το κάνει και επομένως τι ήταν. Αυτές οι περικοπές των συντάξεων που δινόντουσαν ήδη, αντί να γίνουν, οι οποίες στην πραγματικότητα τι ήταν, μια προσαρμογή στην πραγματικότητα. Ήταν μια απαιτούμενη προσαρμογή, η οποία δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αλλά αντί να παραδεχτούμε ότι ήταν μια περικοπή, η οποία επιβάλλεται στην ουσία από την καθυστέρηση της λήψης αποφάσεων, όλες οι κυβερνήσεις από το 2010 και μετά είπαν ότι τα πράγματα είναι φανταστικά, αλλά αυτή η παλιοτρόικα μας υποχρεώνει να κόβουμε τις συντάξεις. Και δεν απάντησα ποτέ στο ερώτημα γιατί να κόψετε συντάξεις και όχι κάτι άλλο. Κόβουμε τις συντάξεις γιατί αυτές είναι πιο εύκολο. Και αφού είναι δικά μας τα λεφτά, εντάξει, του συνταξιούχων, τσακ, το κόβω. Άμα θέλουν να κάνουν απεργία. Λοιπόν, εκεί αντέδρασε το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέγεται, ξέρετε, ότι οι περικοπές από το 2013 και μετά, που ήταν οι πιο μεγάλες, ήταν αυτές που έκοψαν και τα δώρα εορτών κτλ.
δεν ήταν αντισταγματικές επειδή δεν έπρεπε να περικόψεις τις συντάξεις. Ήταν αντισταγματικές επειδή ήταν ανεπαρκώς δικαιολογημένες. Δηλαδή είχαν κάτι και έλεγε ότι εγώ νομίζω ότι εσύ είσαι υψηλοσυνταξιούχος, παίρνει σύνταξη πάνω από 2.000, άρα σου κόβω τόσο. Δεν ρωτάει πώς έγινε και απέκτησες μια σύνταξη τόσο ψηλή, είχες δουλέψει πολύ, λίγο, είχες κλέψει, είχες... Απλώς είπε ότι το μοναδικό κριτήριο ήταν αυτό και μετά ερχότανε, επειδή ήταν 12 οι περικοπές αυτού του είδους, ερχόταν η επόμενη περικοπή, ξεχνώντας ότι είχε ήδη κόψει η προηγούμενη περικοπή και πήγαινε και έκοβε ξανά στους ίδιους και στους ίδιους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό είναι στο οποίο αντέδρασε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην απόφαση του 2015. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να... Ή θα πρέπει κάποιος να πει ότι, ξέρετε, λάθος, μας συγχωρείτε, συνταξιούχοι, πάρτε όλα τα λεφτά που είχατε το 2009. Αλλά με το κάνουν αυτό, είναι όλοι απολύτως σαφές ότι θα βουλιάξει το σύστημα. Ή θα έπρεπε να βρουν ένα τρόπο να εφαρμόσουν, δηλαδή να δώσουν ένα σκεπτικό στο γιατί είναι αυτές οι περικοπές και όχι άλλες. Και ο νόμος Κατρούγκαλου στην ουσία έκανε αυτό. Ή πήρε το σύστημα το οποίο ήδη είχαν αποφασίσει, που ήταν το ίδιο σύστημα που είχαν κάνει οι προηγούμενοι, και εφαρμοζόταν σε αυτούς τους νέους. Και λέει ότι αφού θεωρείτε εσείς ότι αυτό το σύστημα των νέων είναι εντάξει και δεν έχετε πρόβλημα, τότε θα πάρω εγώ το ίδιο σύστημα και θα το εφαρμόσω και στους παλιούς συνταξιούχους. Και όποιος είναι η σύνταξη με το καινούριο σύστημα βγαίνει παραπάνω, είναι 5% περιπτώσεων που ίσως να βγει και λίγο παραπάνω, καλώς θα πήρε. Όσοι βγαίνει λιγότερο θα το πούμε προσωπική διαφορά και θα το κόψουμε. Άρα η λογική των περικοπών αυτών είναι μια λογική ενιαιοποίησης. Ότι έχεις ένα ενιαίο σύστημα, είναι αυτό το ενιαίο σύστημα το οποίο θα έπρεπε υπό μία έννοια να είχαν περάσει πριν από 30 χρόνια αλλά δεν πέρασαν. Και έρχεται τώρα ο νόμος Κατρούγκαλου και η προσθήκη Αχτσιόγλου και λέει ότι αυτό σας το εφαρμόζω όχι μόνο σε αυτούς που βγαίνουν στη σύνταξη, αλλά και στους παλιούς συνταξιούχους. Και έτσι θα έχουμε πια, με ένα βίαιο και απότομο τρόπο, ένα ενιαίο σύστημα. Αυτό, στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, τους έβγαλε και από το πρόβλημα ότι αυτοί είχαν εγγυηθεί ότι οι συντάξεις θα γυρίζαν πίσω στο 2009, διότι στα μικρά γράμματα του νόμου Κατρούγκαλου είναι ότι σας εγγυόμαστε ακόμα και αυτό η μέγιστη μείωση το 18% είναι σε σχέση με τις ήδη περικοπήσεις συντάξεις, δηλαδή του Δεκεμβρίου του 2014. Αυτό που δεν λένε τα κόμματα και αυτά που κατέθεσαν σήμερα την τροπολογία για να επιστρέψουν οι διεκτές, ότι αν δεν κάνουν αυτές τις συντάξεις, από πού θα βρούνε τα λεφτά. Αν δεν γίνουν αυτές οι περικοπές. Ποιες είναι οι περικοπές? Είναι οι περικοπές. Το ουσιαστικό είναι πώς εφαρμόζουμε την προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που λέει ότι οι περικοπές που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, μεταξύ 2013 και 2015, είναι αντισταγματικές. Αυτό δηλαδή, η λύση του ΣΥΡΙΖΑ, την ξέρουμε, είναι ο νόμος Κατρούγκαλου. Η λύση των υπολείπων, δεν την ξέρουμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που έχει συζητηθεί και έχει νομοθετηθεί είναι ότι αυτό που θα βάζει ο φορολογούμενος πρόσθετα θα πρέπει να μειώνονται κατά μία μονάδα επί 4 χρόνια, δηλαδή θα μειωθούν 4 μονάδες στο τέλος του ΑΕΠ. Πόσο? Είναι μία μονάδα. Μία το 19. Μία μονάδα σε εξακολουθητική βάση, που δεν προστίθεται, δεν σορεύεται. Αλλά υπάρχει ένα περίεργο και δυσεξήγητο θέμα στις προβολές που έχει δώσει στη δημοσιότητα η κυβέρνηση, ότι ενώ θα έπρεπε να είναι μία μονάδα, είναι 4. Και δεν ξέρουμε από πού προέρχονται οι άλλες 3. Ωραία. Θα κόψουμε λοιπόν, πες ότι κόβεται μία μονάδα το 19. Δεν τελειώσαμε. Ναι. Αυτή τη μονάδα δεν θα την ξαναδώσουμε πίσω, θα τη θεωρήσουμε κομμένη, ναι. Και το 20. Το 20 τι θα κάνουμε? Θα κόψουμε άλλη μία μονάδα. Αυτή η μονάδα είναι κομμένη. Αυτές οι συντάξεις, ήδη οι καινούργιες συντάξεις που βγαίνουν, αυτών που συνταξιοδοτούνται, είναι ήδη περικομμένες. Από το Μάιο του 2016... Λέμε τώρα για τις παλιές όμως, πώς θα περικοπούν εκείνες?
Αυτές τις έχουν ο νόμος ήδη τις περικόπτει. Όλοι αυτοί που βγαίνουν σε σύνταξη από το Μάιο του 2016 και μετά παίρνουν συντάξεις κατρούγκαλου, οι οποίες συντάξεις είναι σαν να είχες δουλέψει όλη σου τη ζωή στο σύστημα αυτό που περιγράφει ο νόμος του 2016. Μάλιστα. Είναι πίσω... Άρα, είναι... μεταξύ των δύο πραγμάτων υπάρχει κάτι το οποίο είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Είναι, το ένα είναι δημοσιονομικό με την ευρεία έννοια. Δηλαδή, λένε αυτοί ότι πρέπει να δώσει λιγότερο φορολογούμενος στο συνταξιούχο. Ναι. Άρα, κάθε χρόνο θα του κόβουμε κάτι του φορολογουμένου, έτσι. Ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ναι. Που αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο με αυτό που θα χάνει ο συνταξιούχος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Έτσι. Ναι. Σωρεύεται το συνολικό ποσοστό, αλλά το πόσο πληρώνεις κάθε χρόνο στις συντάξεις θα μειωθεί μόνο με το 1% που είναι γύρω στα 2 δις. Αυτό το οποίο σωρεύεται είναι η μη αναπροσαρμογή των συντάξεων. Γιατί αν δεν αναπροσαρμόσεις τη συντάξη ένα χρόνο, μετά αρχίζεις τον επόμενο χρόνο από χαμηλότερη βάση και επομένως έχεις περισσότερα. Μάλιστα. Λοιπόν... Σας ενδιαφέρει αυτό το σημείο. Εδώ υπάρχει ένας κύριος στο βάθος που δεν τον βλέπετε εσείς, που ενδιαφέρεται. Ένα μικρόφωνο να σας δώσουμε. Ένα μικρόφωνο, να ακούνε όλοι. Η ερώτηση είναι, μας λέτε ότι θα μειωθεί η εισφορά του κράτους από το φόρο στο συνταξιοδοτικό ή ότι θα μειωθούν οι εισφορές των εργαζομένων. Γιατί είπατε κάτι τέτοιο. Οι εισφορές των εργαζομένων θα μείνουν έτσι, αυτές που είναι. Αυτό που μειώνονται είναι οι δαπάνες συντάξεων. Όχι, οι δαπάνες όχι. Οι δαπάνες πόσα θα έχουν στην τσέπη του συνταξιούχοι. Θα είναι λιγότερο κατά 4 μονάδες. Είναι, γι' αυτό λέω, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο το τι παίρνω εγώ στην τσέπη, τι παίρνει ο συνταξιούχος στην τσέπη, και άλλο το τι βάζει ο μεν εργαζόμενος με τις κρατήσεις του, που παραμένει σταθερό ως ποσοστό. Ο ίδιος το τι βάζει αλλάζει ανάλογα με το τι βγάζει. Ναι. Αν έχει λιγότερα εισοδήματα μέσα στο έτος, βάζει λιγότερα. Αν έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, θα βάλει περισσότερα, έτσι. Αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο τι παίρνει ο συνταξιούχος και άλλο τι βάζει το σύστημα των εργαζομένων. Σε αυτό έρχεται το κράτος τώρα και λέει εγώ ως κράτος, άρα ως φορολογούμενοι, γιατί εγώ παίρνω τα λεφτά των φορολογουμένων, τα λεφτά των φόρων, θα βάλω και αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να σταθεί όρθιο. Αλλά κάθε χρόνο θα βάζω και λίγα λιγότερα, ώσπου να πέσει αυτό το ποσοστό σε ένα επίπεδο που θεωρείται, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ότι είναι, δεν ξέρω τι, λοιπόν, ότι είναι ανεκτό, ότι μπορεί να σταθεί. Όχι, κοιτάξτε, υπάρχει... Είναι η συμμετοχή των φορολογουμένων, λέω εγώ. Το βασικό κόστος στην οικονομία, εν ώψη της γύρανσης, είναι τα λεφτά, το σύνολο των χρημάτων που παίρνουν οι συνταξιούχοι. Δηλαδή είναι αυτά τα λεφτά που πρέπει να πάρεις από αυτούς που εργάζονται για να τα δώσεις σε αυτούς που δεν εργάζονται. Επομένως, το βασικό κόστος είναι το σύνολο των συντάξεων και μετά είναι ένα άλλο θέμα, αυτό πώς το χρηματοδοτείς. Τμήμα χρηματοδοτείται από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, τμήμα μπορεί να χρηματοδοτεί το κράτος, τμήμα μπορεί να προέρχεται από δανεισμό. Άρα το θέμα της απασχόλησης... Τμήμα μπορεί να προέρχεται και από την απόδοση κεφαλαίου. Άρα, Πλάτωνα, το θέμα της απασχόλησης ή της ανεργίας, το ίδιο πράγμα... Έτσι. Είναι το κρίσιμο. Είναι το κρίσιμο. Και... Αν μπορούσαμε δηλαδή, αντί να απασχολούνται σήμερα 58%, να το πάμε αυτό στα επίπεδα των ΗΠΑ, που είναι 80 περίπου, αμέσως η διαφορά θα ήταν τεράστια. Και γιατί θα μειωνόταν το κομμάτι που πρέπει να βάλουν οι φορολογούμενοι, έτσι, θα ικανοποιείται το τέρας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, okay, του Μινόταυρου που λέει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και άρα δεν θα χρειαζόταν οι πολιτικοί να συζητάνε στη Βουλή τι θα κάνουν σήμερα, αν θα το κόψουν ή όχι το ρημάδι το Γενάρη. Θα λέγανε δεν υπάρχει. Άρα, αν βρίσκαμε τρόπο να αυξήσουμε την απασχόληση, το έχουμε λύσει το πρόβλημα και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Ναι, με αυτό λοιπόν είναι ακριβώς αυτό το θέμα. Το δημογραφικό. Το πρόβλημα προκύπτει από την παραγωγή. Ένα ερώτημα εξετάσεων, βλέπω έχω κάτι φοιτητές μου εδώ πέρα, που το βάζω στάνταρ και η καλή, ξέρω εγώ, 10% στάνταρ το απαντάνε και το υπόλοιπο 90% στάνταρ πέφτουν στη λούμπα. Είναι το παράδειγμα ότι αν έχεις ένα σύστημα το οποίο είναι κεφαλαιοποιητικό και δηλαδή έχει αποθεματικά, έχει μαζέψει αποθεματικά και γίνεται κάτι,
και τον επόμενο χρόνο εξαφανίζονται οι μισοί εργαζόμενοι. Πάνε διακοπές. Σταματάνε να δουλεύουν. Λοιπόν, και ξαφνικά, που είναι αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το δικό μας σύστημα, ότι προοπτικά στο μέλλον θα έχεις λιγότερους εργαζόμενους. Λοιπόν, το ότι έχεις αποθεματικά σε ένα κεφαλοποιητικό σύστημα σημαίνει ότι δεν έχεις πρόβλημα. Η απλοϊκή απάντηση είναι βεβαίως και δεν έχεις πρόβλημα, αφού έχεις τα λεφτά που χρειάζεται συντάξει, τα έχεις ήδη στην τράπεζα και σε περιμένουν. Αλλά άμα το δεις όμως μακροοικονομικά, και είναι εκεί που φαίνονται οι καλοί από τους κακούς φοιτητές, άμα το δεις μακροοικονομικά, άμα πάνε αυτοί οι συνταξιούχοι να ξοδέψουν τα λεφτά που θα τους δώσει το ΙΚΑ, θα διαπιστώσουν ότι λείπει η μισή παραγωγή. Και αυτό τι σημαίνει, ότι θα αυξηθούν οι τιμές, θα πέσουν οι τιμές των μετοχών. Πάντως, τελικά η κατανάλωση των συνταξιούχων θα πρέπει να μειωθεί στον ίδιο βαθμό στο κεφαλαιοποιητικό ιδιωτικό σύστημα από ό,τι στο κρατικό. Επομένως, το θέμα με τη γύρανση του πληθυσμού δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι, δηλαδή, αν παίρναμε το ΙΚΑ και το ιδιωτικοποιούσαμε, δεν θα καταργούσαμε τη γύρανση του πληθυσμού. Θα είχαμε τα ίδια προβλήματα, μόνο που θα αντιμετωπιζόντουσαν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά ένας τρόπος που αντιμετωπίζουμε τη γύρανση είναι ότι πάμε το έτος συνταξιοδότησης συνεχώς και πιο πίσω. Το πήγαμε, ας πούμε, στα 65 και λέμε θα το πάμε στα 67. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα του συστήματος του δικού μας, που το έτος συνταξιοδότησης δεν είναι κάτι που το αποφασίζει ο καθένας μόνος του, αλλά αποφασίζει το κράτος για λογαριασμό όλων. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του ελληνικού συστήματος. Χειρότερο περίπτωση ακόμα στην Πολωνία, αυτό που γίνεται στην Πολωνία τώρα, το κράτος ξαφνικά κατέβασε το υποχρεωτικό όριο ηλικίας των δικαστών και επομένως αλλάζει όλο το ανώτατο δικαστήριο με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, σε άλλα συστήματα, όπως το λεγόμενο σουηδικό σύστημα, αυτό το θέμα του πόσο πότε θα πάρει σύνταξη είναι κάτι που το αποφασίζει ο καθένας μόνος του. Ωραία. Απλώς... Ένα ερώτημα για να πάμε παρακάτω. Ναι. Οι συντάξεις υπάρχει περίπτωση να ανέβουν, να βελτιωθούν? Δεν λέω να πάνε εκεί που ήταν το 2008 ή το 2010. Υπάρχει περίπτωση να ανέβουν? Δηλαδή κάποιος παίρνει σήμερα μία σύνταξη 850 ευρώ. Έχει ελπίδα να πάρει σε τρία χρόνια 880, 920? Λοιπόν, υπάρχουν δύο. Μπορεί να πάρει παίρνοντας από κάποιον άλλον. Πάντα είναι αυτή η λύση. Πώς θα πάρει από κάποιον άλλο? Πώς θα πάρει από κάποιον? Παίρνεις από τον εργαζόμενο, δίνεις στον συνταξιούχο. Είναι αυτό που γίνεται ήδη. Παίρνεις από τον τάδε, δίνεις τον Δίνα. Παίρνεις από αυτόν τον άλλον και δίνεις το δικό σου. Ναι. Λοιπόν, αυτό βεβαίως είναι ανέξοδο. Δηλαδή, είναι τελικά καταλήγεις σε ένα συνολικό προϊόν που είναι συνολικά μικρότερο. Δηλαδή, είναι μικρότερο ακόμα και από το άθροισμα των δύο. Η μία απάντηση. Η άλλη απάντηση είναι φτιάχνεις ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει να αναπτυχθεί η οικονομία και αφού αναπτυχθεί η οικονομία μπορούν να αυξηθούν και οι συντάξεις. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας προοπτικά είναι ότι έχει εξαιρετικά ανεμικούς ρυθμούς ανάπτυξης. 1%. Οτιδήποτε, ακόμα και μια καλή σύνταξη σαν ποσοστό των ποσών που θα βγαίνουν αυτοί, θα μοιάζει πάρα πολύ μικρή σε σχέση με συντάξεις άλλων κρατών. Ναι, ότι δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί αν η οικονομία πάει καλύτερα, αυτοί που αναμένουμε, μην κουνιέσαι πολύ. Αλλά τώρα που θέλω να πω, συγγνώμη, Μπάμπη, μια στιγμή, είναι ότι το πώς πάει η οικονομία δεν είναι ανεξάρτητο από το πώς είναι οργανωμένο το σύστημα συντάξεων. Άμα έχεις ένα σύστημα συντάξεων που είναι εξαιρετικά καταπιεστικό, καταπιέζεται και ο ρυθμός ανάπτυξης. Και τελικά αυτό τι είναι, ότι έχεις τη Χίνα που βγάζει τα χρυσά αυγά και τη βάζει στο φούρνο με πατάτες. Άλλο σου λέω εγώ. Πες λοιπόν ότι αυτό το ξεχνάμε. Και λέμε, η οικονομία πήγε καλύτερα. Οι εργαζόμενοι στην οικονομία θα πάρουν αυξήσεις. Εσύ τι λες, ότι από τις αυξήσεις δεν θα πάρουν όσοι θα μπορούσαν να πάρουν, διότι η παραγωγικότητα της οικονομίας βελτιώθηκε και θα πάρουν αυξήσεις, αλλά θα πάρουν λιγότερες για να πάρουν κάτι και οι συνταξιούχοι? Όχι. Πώς θα συμφωνήσουν ποτέ οι εργαζόμενοι να μην πάρουν όλοι τους την αύξηση, καταρχάς, αφού δίνουν τις εισφορές στην αύξηση? Το έχουμε συμφωνήσει αυτό. Οι συντάξεις των ίδιων των εργαζομένων θα είναι πολύ καλύτερες, γιατί θα υπολογίζεται ο παρονομαστής
από τον οποίο προπολίδιο θα είναι πολύ καλύτερες. Μετά αυτό, που είναι, βέβαια αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιμένεις καιρό να το κάνεις. Αλλά τα συστήματα συντάξεων έχουν αυτή τη λογική, έχουν μια πολύ μακροχρόνια λογική. Ταυτόχρονα, όχι, ναι, μιλάει για τους σημερινούς συνταξιούχους, μπορείς να έχεις... Στο μέλλον. Εγώ σου λέω ότι πες ότι στα επόμενα 5 χρόνια γίνεται το θαύμα, ναι, και αυξάνονται οι μισθοί κάθε χρόνο 5%. Πώς θα βελτιωθούν οι συντάξεις και γιατί να βελτιωθούν. Εκεί θα πρέπει να λειτουργήσει η λογική της ανταπόδοσης. Αυτό, περίπου το ίδιο πρόβλημα, αντιμετώπισαν οι πρώτες μεταπολεμικές κυβερνήσεις. Είχαν ένα σύστημα που άρχισε, το ΙΚΑ, άρχισε το 1951 εδώ πέρα, το οποίο προοπτικά θα οδηγούσε σε πολύ καλές συντάξεις. Προοπτικά τι σημαίνει ότι αφού οι εργαζόμενοι του 1951 δούλευαν ο καθένας 35 χρόνια, θα παίρνουν μια καταπληκτική σύνταξη. Στο ενδιάμεσο, τι γινόταν, τι έκανες για τους ανθρώπους αυτούς που μόλις είχαν βγει από 10 χρόνια πολέμου, εμφυλίου κτλ. Και δεν είχαν καιρό να. Εγώ έλεγα ότι θα μου απαντήσεις. Αυτό, συγγνώμη, αυτό είναι αυτό το σημείο που έχει ένα σύστημα συντάξεων, έχει ένα κομμάτι που ανταποδίδει τις εισφορές και ένα άλλο κομμάτι, και αυτό είναι το κοινωνικό κομμάτι, όπου μπορεί να κάνει και αναδιανομή. Δηλαδή να παίρνει και να πει στους συνταξιούχους ότι... πει στους συνταξιούχους ότι τα χρόνια της κρίσης σας άλλαξα τα φώτα, τώρα μπορείτε να σας δώσω κάποιο είδους ανταπόδοσης αφού πάει η οικονομία καλά. Εγώ έλεγα ότι θα απαντήσεις κάτι που το λέει και το Σύνταγμα, ότι πρέπει η αγοραστική αξία των συντάξεων να παραμένει λίγο πολύ σταθερή ή να προστατεύεται με κάποιο τρόπο. Άρα, σημαίνει ότι αν πάρουν 5%, 5% το λέει το Σύνταγμα. Εντάξει, όπως το λέει. Ναι. Λοιπόν, άρα αν ας πούμε πάρουν 5% αύξηση οι ενεργοί, οι εργαζόμενοι, αυτό θα έχει πληθωρισμό και θα πρέπει τον πληθωρισμό να τον δώσουμε στους συνταξιούχους. Αυτό που λες σημαίνει ότι αυτοί που θα βγουν κατά διάρκεια της κρίσης θα είναι καταραμένοι όλη τους τη ζωή. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα κατάσταση και μπορεί ένα ευνομούμενο σύστημα, προφανώς άμα δώσει τη σύνταξη, δεν θα την κόβει κάθε χρόνο με τον πληθωρισμό. Περίμενε. Αλλά... Τώρα ήδη εδώ στη ρύθμιση που πέρασαν, έχουν βάλει ρύθμιση ότι δεν θα γίνει καμία προσαρμογή ως προς τον πληθωρισμό μέχρι το 2022. Ναι. Αυτό αμέσως είναι μια μείωση 6% τουλάχιστον, ναι, των σημερινών συντάξεων, για την οποία δεν συζητεί κανείς. Ούτε συζητήθηκε στη Βουλή, αν ούτε τίποτα άλλο. Αν βγούμε από το ευρώ, θα είναι αυτή η μείωση τεράστια. Θα απαντήσω. Ο Χρυσάφης εδώ ήθελε. Ένα ερώτημα άμεσο. Δεν προβλέπεται να προσαρμογεί με βάση την αύξηση του ΑΕΠ? Όχι. Μόνο ο πληθωρισμό. Ναι. Το άλλο θέλω να πω κάτι. Ο νόμος που κατήργησε την προσωπική διαφορά ανέστειλε και την αναπροσαρμογή ως το 2022. Που είναι αυτό που λέει ο Μπάμπης. Δεν είναι ο νόμος Κατρούγκα, αυτό είναι ο νόμος Αχτσιόγλου, που είναι ένα χρόνο μετά. Και αυτό ήταν λίγο, δεν ήταν ακριβώς αύξηση ήταν πληθωρισμός στην αύξηση του ΑΕΠ. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι καταφέραμε να τους μπερδέψουμε όλους. Ναι. Γιατί όταν μιλάμε για το συνταξιοδοτικό, αν δεν μπερδευτείτε, δεν έχουμε κάνει τη δουλειά μας. Θα πάτε σε ένα ειδικό. Μα πώς θα παρακολουθείτε τον αυτιά, αν δεν πρέπει... Με συγχωρείς, Χρυσάφη, μιλάς. Δεν κατάλαβε. Ναι. Μια στιγμή. Ήθελα αρχικά, όταν ανέφερε το πρόβλημα για με βάση τη σύμβαση με τους φορολογουμένους μη συνταξιούχους και τα λοιπά, σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να δει κανείς αυτό αναλυτικά σε 3 επίπεδα. Δηλαδή, το ένα επίπεδο είναι η κατάρρευση των μισθολογική κατάρρευση λόγω της κρίσης. Το άλλο είναι η κατάρρευση των επαθεματικών λόγω της κατάρρευσης των χώριων αγορών συν το PSI. Και το τρίτο είναι αυτή η λειψή δημογραφική πυραμίδα που, αν την έβλεπα χθες, είναι τρομερό το πάνω το κάτω και το πάνω κομμάτι, όπου λείπει ένα τεράστιο μέρος. Τα τρία δηλαδή για λόγους αναλυτικούς. Απλώς το δεύτερο είναι πάρα πολύ μικρό, το PSI. Γιατί το PSI, η περικοπή των αποθεματικών. Ναι, όλα τα ταμεία που είχαν μετοχές ήταν πολύ λίγα. Και ήταν τα ταμεία που δεν. Είναι διάφορα ταμεία τραπεζών και αυτά που είχαν μεγάλες. Το.
Όχι, ήταν πολύ μικρό. Για να έχουμε μια αίσθηση των... Πάμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί νομίζω όχι, ότι όλες... Όχι, είναι τα αποθεματικά, είναι ένα πράγμα που έρχεται και επανέρχεται. Όχι, πες ένα... ότι είσαι τώρα σε περιβάλλον αυτιά. Ναι. Έτσι. Άρα, σου λέει, αν δεν είχαν φάει τα αποθεματικά με το PSI, μια χαρά θα ήμασταν. Πώς ήταν τα αποθεματικά. Λοιπόν. Τότε που λες, που ήταν το μάξιμο του χρηματιστήριου, ήταν 28. Στη Γερμανία έχουν 5 ετών συντάξεις σαν μαξιλάρι για να μην αυξομειώνονται οι εισφορές με τον οικονομικό κύκλο. Δηλαδή, από χρόνο σε χρόνο να μπορούν να κρατάνε το ίδιο ποσοστό εισφοράς. Και έχουν, αυτό θεωρούν ότι έχουν πέντε αποθεματικά ίσα με 5 ετών συντάξεις. Λοιπόν, το ΙΚΑ στην καλύτερη εποχή που ήταν ψηλά το χρηματιστήριο ποτέ δεν ανέβηκε πάνω από 6 μήνες. Και άλλα ταμεία είχαν ακόμα λιγότερο. Επομένως, ό,τι και να ήταν και να πηγαίνανε, να μην είχε γίνει το PSI, να τριπλασιαζόντουσαν σε τιμές οι μετοχές, δεν θα είχε αλλάξει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, αν χρησιμοποιούσαμε τα αποθεματικά για να πληρώσουμε τις συντάξεις αντί να τις κόψουμε, θα κράταγε αυτό για κάποιες ένα μέρες, πολύ μικρό διάστημα χρόνου. Κάποιες μέρες. Ναι, παιδί μου, αλλά το είχαμε ευχαριστηθεί αυτό, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Ότι θα το είχαμε κάνει εμείς. Τώρα, βέβαια, το γεγονός ότι όλα τα ταμεία δεν ήταν το ίδιο πλούσια. Είναι ένα γεγονός που βαραίνει στις εκπομπές μας. Δηλαδή, ναι, το ότι πιο πλούσια ήταν τα ταμεία των μηχανικών, ναι, και όσα ταμεία είχαν υποχρεωτικές εισφορές σε κάτι πράγματα που έκανες, πήγαινε να κάνει μια δουλειά, έδινες και για το ταμείο. Πώς λέγαμε αυτές? Πώς? Μπράβο. Άρα, όσα είχαν κοινωνικούς πόρους, ήταν σε καλύτερη τέτοια. Και σας πληροφορώ ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν ταμεία τα οποία είχαν σωρεύσει πολύ μεγάλο αποθεματικό, τα έχει ξεχάσει και ο Θεός, τα ξέχασαν και οι πολιτικοί, και τα οποία τώρα βιάζονται και παίρνουν αποφάσεις και τα μοιράζουν γρήγορα. Το θέμα δηλαδή, έρχομαι στο εξής, έχει καταργηθεί επίσης το εφάπαξ. Το εφάπαξ είναι ένα στοιχείο ασφαλιστικό. Υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει, απλώς δεν το παίρνει κανένας, αλλά στα χαρτιά υπάρχει. Και όχι, δηλαδή υπάρχει και όλοι μας εδώ πέρα, όσοι εργάζουν, ξέρουν ότι τους αφαιρούν κάθε μήνα και μάλιστα στο δημόσιο μας αφαιρούν για 2 εφάπαξ. Όχι πως θα πάρουμε, ούτε ένα θα πάρουμε. Εντάξει. Λοιπόν, μου λέμε περιβάλλον αυτιά. Λοιπόν, άλλο ένα θέμα το που βάζω στους συνταξιούχους μου. Έχεις 2 ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, ένα ταμείο, μία περίπτωση που είναι, έχεις ένα ταμείο μεταφορών και ένα άλλο που έχεις ταμείο αγωγιάτες, με γαϊδουράκια και φορτηγατζίδες. Λοιπόν, γίνεται μια τεχνολογική πρόοδος και αντικαθίσταται τα γαϊδουράκια με τους φορτηγατζίδες. Αν είναι σε ένα σύστημα που είναι όλοι μαζί, μεταφορών, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αν έχει ένα ταμείο φορτηγατζίδων και ένα άλλο με γαϊδουράκια, τα γαϊδουράκια θα έχουν όλους τους συνταξιούχους, οι φορτηγατζίδες θα έχουν όλους τους έργους. Λοιπόν, όλους αυτούς πληρώνουν εισφορές. Αν τα πλεονάσματα των φορτηγατζίδων υπάρχουν για να πληρώσουν τις συντάξεις των αγωγιατών, τα γαϊδουράκια. Αυτό που γινόταν στην Ελλάδα, ότι έφτιαχνε ο καθένας δικό του ταμείο και έλεγε ότι δεν έχω πρόβλημα, γιατί ήταν τα πρώτα χρόνια που λειτουργούσε το ταμείο, είχαν πλεονάσματα, τα οποία τα ξόδευαν αυτοί που τα είχαν και όσοι είχαν ελλείμματα πήγαιναν στο κράτος. Ποια είναι η δαπάνη ετήσια για συντάξεις? 24. Άγνωστο. 24 δις. Κύριε Επικουρική, 24 δις. Νάτος. Και οι εισφορές... Ο άνθρωπος τα ξέρει όλα. Το μισό εισφορές και το μισό προβλήματα. Από πάνω. Και 12 εισφορές. Άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε 24 για να πληρωθούν οι συντάξεις. Και έχουμε μόνο... Τα μισά τα βάζουν οι εργαζόμενοι με τις κρατήσεις. Και τα υπόλοιπα πρέπει να τα βάλει το κράτος, ο φορολογούμενος, αυτό που συζητάμε. Η κακιά τρόικα. Πώς είπατε? Η κακιά τρόικα. Αυτή δεν την ξεχάσω. Όχι τα βαρκάρια τώρα πια. Αυτή η επερηφάνεια. Βάσει το ποσοστό όμως που αναφέρεται ότι είναι γύρω στο 18%, δεν ισχύει το 24%. Γιατί αν έχουμε 180 δις. 100% 24%. Με το 18% δεν νομίζω κάνουμε το 24%. 24 δις που είναι γύρω στο 16%. Όχι, 16 πρέπει να πάει νομίζω. Είναι η κυρία Επικουρική 24. Δεν έχουμε βάλει για τις προσαρτήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με άλλα είδη παροχών κοινωνικής ασφάλισης, βλέπε ΕΚΑΣ, επιδοματικά, εφάπαξ κτλ. Μόνο κύριε Επικουρική είναι μόνο τους 24 δις το χρόνο. Τα τελευταία 4-5 χρόνια τουλάχιστον. Ωραία. Ας πάμε λοιπόν τώρα στην πρόταση. Πλάτωνα,
Έχεις δουλέψει και έχετε δουλέψει μία ιδέα για το τι κάνουμε, διότι το μεγάλο πρόβλημα που λέγαμε και στην αρχή είναι ότι το λύνουμε πάντοτε το συνταξιοδοτικό και συμβαίνει κάτι, οι εκλογές είναι μία καλή ευκαιρία, όπου διαπιστώνουμε ότι δεν το έχουμε λύσει ή δεν το έχουμε λύσει ικανοποιητικά, δεν το έχουμε λύσει με επάρκεια. Λέτε λοιπόν τώρα ότι χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Η αλήθεια είναι ότι όταν νομοθέτησαν το 2016 η παρούσα πλειοψηφία, είπε ότι εγώ ιδιωτικό πυλώνα ιδιωτικής ασφάλισης, δηλαδή να κάνει ο καθένας από εμάς μία προσπάθεια και αυτή να αναγνωρίζεται με τον ίδιο τρόπο από το κράτος, διότι εν ολίγης αυτό είναι. Είναι να είναι αφορολόγητο και αυτό το κομμάτι, έτσι. Ναι. Αυτό από μένα δεν περνάει. Αυτό ήταν μία πολιτική που λέμε απόφαση, μία ιδεολογική απόφαση, την οποία επανέλαβε ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Βουλή. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω κάτι, σημειωτέων... δεν είναι κρυφό. Σημειωτέων την μοιράζονται όλα τα κόμματα εξουσίας, γιατί αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι ένα σύστημα ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα σύστημα το οποίο νομοθετήθηκε με εξίσου μεγάλη ευθύνη από τα τρία κόμματα που έχουν περάσει την εξουσία. Δηλαδή, τέσσερα, αν βάλουμε και τη Δημάρ. Διότι είναι αυτό που κάνει ο νόμος Κατρούγκαλου, παίρνει μια παραλλαγή του συστήματος που είχε εισάγει ο νόμος Λοβέρου του 2010 για τους νέους, πολύ μικρή παραλλαγή. Βάζει περισσότερες εισφορές, που είναι κάτι το οποίο όλοι συμφωνούσαν ότι έπρεπε να βάλεις περισσότερες. Δηλαδή, να μην περικόψεις παροχές, αλλά να μαζέψεις λεφτά. Και το εφαρμόζεις σε όλους. Δηλαδή, αυτό που έχουμε τελικά πήγε, όταν έλεγε η μητέρα του Παπαντονίου το 1958 ότι χρειάζεται εξαιρετικά επιγόντως ένα σύστημα ενιαίο, με ενιαία δομή κτλ., ο Κατρούγκαλος έρχεται και σου λέει, να το ενιαίο σύστημα της μαμάς Παπαντονίου. Πάρτε το. Και αυτό είναι η λύση, με την έννοια ότι είναι ένα ενιαίο σύστημα, αλλά είναι το λάθος σύστημα. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα σχεδίαζε η μαμά του Παπαντονίου το 1958. Είναι ένα σύστημα παλαιομοδίτικο, 100% κρατικό, πάρα πολύ βάρη, γιατί προσπαθεί να εγγυηθεί στους εργαζόμενους, κάποιον εργαζόμενο ο οποίος θα δουλέψει 40 χρόνια, ότι θα πάρει ένα ποσοστό του τελευταίου του μισθού, το οποίο είναι από τα ψηλότερα στην Ευρώπη, 80%. Σε όλα τα άλλα κρατικά συστήματα, το κράτος δίνει γύρω στα 40 ή 50 και μετά το υπόλοιπο το παίρνεις. Λοιπόν, ναι. Εμείς έχουμε ένα 100% κρατικό σύστημα, με πολύ ψηλές εισφορές, οι οποίες είναι απαραίτητες, γιατί είναι υψηλές υποσχέσεις συντάξεων, και άρα έχουμε ένα ενιαίο σύστημα, αλλά είναι το λάθος ενιαίο σύστημα. Ωραία. Και πες όμως λοιπόν, ότι αλλάζει η πλειοψηφία ή αλλάζουν τα μυαλά των πολιτικών, δεν ξέρω τι θα γίνει, και λέμε, okay, να φτιάξουμε και τον τρίτο πυλώνα. Το θέμα είναι, δεν μπορείς να φτιάξεις τον τρίτο πυλώνα αν δεν αλλάξεις όλη τη δομή. Γιατί για να φτιάξεις τον τρίτο πυλώνα, ο τρίτος πυλώνας τι είναι? Ο τρίτος πυλώνας είναι τα λεφτά, η επαγγελματική σύνταξη, την οποία θα ήθελε να βάλει κάποιος δικά του λεφτά, να επενδύονται κτλ. Λοιπόν, αυτό γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι όπως είναι τώρα? Διότι ο κόσμος ήδη παίρνει το σύστημα, το κρατικό του υπόσχεται 80%, που είναι πάρα πολύ ψηλό, αλλά δεν θα έχει ανάγκη, αν πιστεύει το κράτος, δεν θα έχει ανάγκη να πάρει επιπλέον. Από την άλλη, τα χρήματα που του παίρνει το κράτος για να χρηματοδοτήσει αυτό το 80% είναι ήδη πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, από τη μια δεν έχει ανάγκη, από την άλλη δεν έχει δυνατότητα. Επομένως, ο τρίτος πυλώνας, ο οποίος σημειωτέων υπάρχει στα χαρτιά και είναι μια χαρά, από το 2003 το είχε φτιάξει ο Ρέπας, αλλά δεν χρησιμοποιείται. Κάτσε. Πρώτον, το 80% δεν νομίζω ότι είναι 80%, διότι είναι. Κάποιος που βγάζει σήμερα μια σύνταξη 2.000 δεν θα την πάρει. Θα πάρει ως... εντάξει. Δεν την παίρνει, παίρνει πολύ κάτω. Όχι, 2.000 είναι ένα από τις υποσημειώσεις του συστήματος Κατρούγκαλου, που λέει ότι αν κάποιος κάνει το λάθος να δουλέψει σε μια καλοπληρωμένη δουλειά, ό,τι και να πάρει, δεν πρόκειται να πάρει πάνω από 2.000. Αυτό είναι. Άρα, αλλά κάποιος ο οποίος κυμαίνεται στους μισθούς οι οποίοι χαρακτηρίζουν την Ελλάδα σήμερα και δουλέψει 40 χρόνια, αυτή είναι η διαφορά. Σήμερα, γιατί είναι χαμηλές οι συντάξεις? Γιατί η καταγεγραμμένη διάρκεια της εργασιακής ζωής είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, είναι 23 χρόνια.
κάποιος ο οποίος άρχισε να δουλεύει τη δεκαετία του 70-60, μια εποχή που έβγαλε όλη του τη ζωή, εποχές που η ανεργία ήταν κάτω από 5%, δεν δικαιολογείται όταν φτάνει τα 65 να λέει ότι ξέρεις εγώ έχω δουλέψει 20 χρόνια. Και τα άλλα τι έκανες. Ο λόγος που βγαίνει χαμηλή σύνταξη είναι ότι έχει λίγα χρόνια. Και γιατί έπαιρνε λίγα χρόνια, γιατί είχαμε αυτό το σύστημα της ισοπαίδωσης των κατώτερων συντάξεων, ότι είτε έδινες 15, είτε πλήρωνες εισφορές για 15 χρόνια, είτε για 23, έπαιρνες το ίδιο ποσό. Ναι, αλλά και εσύ λες, ας πούμε, αν δουλέψεις 40 χρόνια. Αν δουλεύεις 40 χρόνια. Το 40 δεν είναι ο κανόνας. Τώρα. Δεν εννοώ ότι δεν δουλεύουν πολλοί άνθρωποι 40, προφανώς. Και στους ελεύθερους επαγγελματίες που δουλεύουν 40. Ακόμα και σήμερα υπάρχει. Στο δημόσιο δουλεύει κανείς 40. Όχι. 35, ναι. Ε? 35 πολύ. 35. Και τώρα σιγά σιγά θα πάει και 40. Αλλά άμα δέψεις και στο ΙΚΑ, στην κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα, υπάρχει μια ασφάλιση δύο ταχυτήτων. Από τη μια μεριά είναι αυτή που έχουν πολύ χαμηλές συντάξεις, γιατί έχουν λίγα χρόνια, που είναι η πλειοψηφία, αλλά ταυτόχρονα έχεις και τους καλούς πελάτες, που έχουν δουλέψει πάνω από 30 χρόνια, οι οποίοι έχουν ψηλότερες συντάξεις. Και το πρόβλημα είναι αυτοί οι καλοί πελάτες, διότι αυτοί ήταν συνεπείς. Άρα, στην πρότασή σας, το πρόβλημα των περικοπών είναι ότι παίρνουν τους καλούς πελάτες και τους τιμωρούν για την καλοσύνη τους. Άρα έχουμε λόγο να βάλουμε ένα τρίτο πυλώνα, να πούμε δηλαδή ότι την προσπάθεια την ατομική, το παραπανήσιο, ότι τι θα γίνει, θα έχουμε. Το κράτος θα σου δίνει 3,80. Τόσο είναι. 3,84 για 20 χρόνια. Ναι. Θα σου δίνει την εθνική. 3,60 για 15. Ναι. 3,84 για 20, 3,60 για 15. Ναι, ναι. Δηλαδή, δείτε πόσο η κοροϊδία, γιατί είναι τόσο διαφορετική ο νόμος Κατρούγκαλο από τον νόμο Λοβέρδου. Ο νόμος Λοβέρδου έλεγε ότι είναι 360 η εθνική σύνταξη. Ο νόμος Κατρούγκαλο λέει ότι είναι 360 στα 15 χρόνια και μετά πηγαίνει λίγο-λίγο και φτάνει το 384 στα 20. Δηλαδή, η τεράστια διαφορά κόσμων, ιδεολογίες και αυτά ισούται με 24 ευρώ. Άρα. Από 20 και μετά 3,84. Ναι. Ή 20, 25, ή 30, 35, ή 40 που λες εσύ. 3,84. Όχι, αλλά μετά. Όχι, είναι 3,84 συν. Ναι. Πάμε στο δεύτερο λοιπόν. Το δεύτερο κομμάτι, το συν πάνω από το 3,84, μεγαλώνει καθώς τα χρόνια περνούν μετά το 20. Ναι. Συμφωνούμε. Όχι, μεγαλώνει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο μεγαλώνει. Αλλά δεν μεγαλώνει αναλογικά. Δηλαδή κάθε χρόνο δεν παίρνει το ίδιο πράγμα. Στην ουσία παίρνει το ίδιο. Είναι τόσο μικρή η διαφορά. Δηλαδή, απλώς έχει, άμα δεις, έχει ένα πολύ περίπλοκο πίνακα που το εξηγεί αυτό το πράγμα. Είναι για να έχουν δουλειά οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση. Αλλά άμα τα βάλεις αυτά σε ένα πίνακα και λες ένα γράφημα, βλέπεις ότι αυτό και το βάλεις σε πραγματικά νούμερα, βλέπεις ότι δεν διαφέρει από μια ίσια γραμμή. Είναι μια ίσια γραμμή, το οποίο, άμα κοιτάξεις πολύ προσεκτικά, πάει έτσι ελαφρώς λίγο προς τα πάνω. Άρα, ίσα-ίσα για να κάνει πολύ πιο. Μια απλή πράξη την κάνει πολύ μπερδεμένη. Άρα, αν δεν είχε κάτι να πουλήσει ο Κατρούγκαλος, θα το κάναμε απλό. Θα λέγαμε κάθε χρόνο στο ίδιο και θα είχαμε ένα απλό σύστημα να υπολογίσουμε. Πώς είπατε. Αυτό είναι πατέντα Κουτρουμάν. Ναι. Θα κάναμε ένα απλό σύστημα και θα το καταλαβαίναμε όλοι εδώ πώς δουλεύει και θα ερχόμουν πάλι να σου πω το ερώτημα. Τώρα, αξίζει να βάλουμε και πάνω από αυτό ένα σύστημα προσωπικής αποταμίευσης. Λοιπόν, ο λόγος αξίζει, που το κάνεις αξίζει. Αυτό, αξίζει και αξίζει να λειτουργεί σωστά. Γιατί? Διότι είναι αυτό το οποίο κάνει μια γέφυρα μεταξύ της παραγωγής και της ασφάλισης. Είναι αυτό ακριβώς που λείπει στην ελληνική οικονομία, διότι αυτά τα οποία δεν πολύ σχολιάζουν είναι ότι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας ότι έχει αρνητική αποταμίευση. Ο ιδιωτικός τομέας από το 9 και μετά έχει σταματήσει να αποταμιεύει. Γιατί γίνεται αυτό? Προφανώς γιατί απομιζάται από το δημόσιο και ό,τι αποταμιεύσεις είναι πηγαίνουν να πληρώσουν φόρους. Και γι' αυτό το λόγο όλοι όταν μιλάνε για ανάπτυξη από όλες τις πλευρές, αυτό που κάνουν περιμένουν να υπάρχει ένας απομηχανής θεός από το εξωτερικό. Που θα φέρει κεφάλαια. Όπως λέμε παλιά θα έρθουν τα κεφάλαια του εξωτερικού, τώρα κάθονται και περιμένουν να έρθει κάποιος
να επενδύσει, να φέρει κεφάλαια απ' έξω. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί δεν υπάρχουν κεφάλαια από μέσα. Αυτό που ο τρόπος που είχε λειτουργήσει η κοινωνική ασφάλιση παλιά και στην Ελλάδα και αλλού ήταν ακριβώς να βοηθήσει αυτή τη διαδικασία ανάπτυξης. Δηλαδή να βοηθήσει να βρίσκονται κεφάλαια για επενδύσεις. Άρα μετά το 1945, όταν στείνεται το σύστημα και αλλού και εδώ και παντού στη Δύση, στο δικό μας κομμάτι της γης, στείνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή είναι ουσιαστικά μια αποταμίευση. Ναι. Συμφωνούμε. Σωστά. Αυτό που λένε συχνά ότι τα πήρε το κράτος και τα φάγε, είναι ότι πήρε την αποταμίευση αυτή και πραγματικά σε πολύ μεγάλο βαθμό χωρίς αυτή την αποταμίευση η ανάπτυξη που υπήρξε τη δεκαετία 50, 60 και λίγο από 70 δεν θα υπήρχε. Ναι, κάπου έπρεπε να βρεθούν τα χρήματα. Αντί να κάνουν τα λεφτά τα ταμεία χρυσές λίρες και να τα υπεξαιρέσουν, τα κράτησε η Τράπεζα Ελλάδος και τα δάνειζε σε βιομηχάνους, μερικοί εκ των οποίων και αυτοί βέβαια τα άρα η πρόταση τώρα να φτιάξουμε αυτόν τον πυλώνα, να δώσουμε το αφορολόγητο. Γιατί αυτό είναι το κίνητρο. Αν δεν υπάρχει αυτό το κίνητρο, δεν αλλάζει τίποτα. Ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει, κάνει την αποταμίευσή του και ισχύουν τα όσα γνωρίζουμε. Άρα το κίνητρο είναι συνδυασμένο με αυτό που λέγαμε πριν, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο και ο πληθυσμός ο δικός μας να υποστηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη, διότι αλλιώς δεν υπάρχει τίποτα. Και θα περιμένουμε απλώς πότε θα έρθουν οι ξένοι επενδυτές, οι οποίοι φυσικά όσο βλέπουν ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο και ότι τα πάντα εξαρτώνται από εκείνους, τόσα περισσότερα προνόμια θα ζητούν και τόσες περισσότερες δεσμεύσεις θα απολαμβάνουν. Έτσι, είναι αναμενόμενο. Αυτές οι συντάξεις του λεγόμενου τρίτου πυλώνα, το σύστημα θα δώσει ψηλότερες συντάξεις αν πάει καλά η οικονομία. Αν δεν πάει καλά η οικονομία, οι συντάξεις θα είναι πιο χαμηλές. Το σύστημα που έχουμε σήμερα λέει ότι οι συντάξεις θα είναι ένα συγκεκριμένο ποσό ή ποσοστό, ασχέτως του πόσο καλά πάει η οικονομία. Και είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το πρόβλημα που βάζουν οι ξένοι ομολογιούχοι. Δηλαδή λένε ότι εμένα δεν με νοιάζει, λέει ο Γερμανός αυτός που έχει το ελληνικό ομόλογο, εμένα δεν με νοιάζει τι θα κάνεις για να μου δώσεις τα λεφτά μου, εγώ θέλω τα λεφτά μου και κόψε το κεφάλι σου. Ωραία. Και βρες τα. Εμείς έχουμε σπρώξει τον Έλληνα συνταξιούχο να συμπεριφέρεται σαν Γερμανός ομολογιούχος. Δηλαδή κάποιος που λέει ότι δεν με νοιάζει τι θα κάνει το παιδί μου για το πώς θα δουλέψει, αλλά αυτό που με νοιάζει είναι να πάρω τα λεφτά της σύνταξής μου. Ένα σύστημα αυτό πολλαπλών πυλώνων στην ουσία τι κάνει, ότι αλλάζει αυτή τη σχέση και λέει ότι για ένα τμήμα τουλάχιστον των συντάξεων θα έχεις καλή σύνταξη αν πάει καλά η οικονομία. Στο μεταξύ, οι συντάξεις που θα εισπράττεις θα είναι πιο περιορισμένες. Μάλιστα. Και αυτό σημαίνει ότι κοιτώντας την κατάσταση προς τα μπρος, έχεις ένα μικρότερο βάρος να σε αντικρίζει στο μέλος. Ένα από τα ωραία επεισόδια σε αυτή τη μακρά συζήτηση ήταν το 1997, όταν, νομίζω, κυκλοφόρησε και η έκθεση για τις συντάξεις, μία από τις εκθέσεις που είχε ζητήσει ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης από μία ομάδα ανθρώπων, επικεφαλής των οποίων ήταν ο Γιάννης Πράος. Και τότε η έκθεση αυτή φιλοξενήθηκε σε εφημερίδα ευρύτατης κυκλοφορίας και κυρίαρχων ιδεών με τον τίτλο. Τον θυμάσαι τον τίτλο? Σύστημα Πινοσέτ για τις συντάξεις. Α, ναι, ναι, βέβαια, ελευθερωτυπία. Το οποίο έκανε τον άνθρωπο που πίστευε ότι στη ζωή του είχε υπάρξει αρκούντος αριστερός, τον Σπράου, να τον βήθησε στη λύπη. Και εμάς όλους βεβαίως να πούμε ότι καλύτερα να κρατήσει κρυφός ο πραγματικός συντάκτης της έκθεσης, που ήταν ο Πλάτωνας εδώ δίπλα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι όταν η ελευθερωτυπία, που τότε θεωρείται ότι ήταν και το αγαπημένο ανάγνωσμα των τρομοκρατών, έγραφε αυτό το πράγμα, ήταν λογικό να πει στους φίλους σου, εγώ τουλάχιστον αυτό είπα στον Πλάτωνα, δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι το έγραψε εσύ. Και έτσι η πατρότητα της έκθεσης ήρθε τώρα ως ιστορικό. Ναι. Όμως, τι θες να πεις? Όχι, απλώς ένα άλλο παραλυπόμενο από αυτή την εποχή της έκθεσης Πράου, που νομίζω λέει πολλά για το πώς τότε είχε γίνει πολύ μεγάλη φασαρία. Τι έκθεση αυτή, τι έλεγε, ότι ξέρετε, και το έλεγε περίπου ανοιχτά, ότι ξέρετε, με τα δημογραφικά έτσι που πάνε, αν δεν πάρετε κάποια μέτρα σύντομα, αυτό το έλεγε το 97, ότι το σύστημα σε 10 χρόνια θα χρεοκοπήσει, δεν θα έχει λεφτά να πληρώσει τις τάξεις. Και τότε αυτό δημιούργησε ένα σοκ στην ελληνική κοινωνία, που μιλάγανε για κεάδες κτλ. Και για να καθησυχάσει ορθώς
το κοινό, ο τότε πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ο Πολυζογόπουλος, βγήκε και είπε, επιλέξει, ότι μην ανησυχείτε, διότι οι συντάξεις είναι υπό την εγγύηση του κράτους και πρώτα θα χρεοκοπήσει το κράτος και μετά το σύστημα συντάξεων. Απόδειξε ότι είχε δίκιο ο Πολυζογόπουλος. Είχε απολύτως δίκιο ο Πολυζογόπουλος. Ακριβώς, δηλαδή. Και αυτό μας δείχνει ακριβώς πού είναι αυτό, η σχέση μεταξύ συντάξεων, χρεοκοπίας, ανάπτυξης. Πλάτωνα, τελευταία ερώτηση. Ποιο είναι καλό σύστημα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη? Αυτό που είναι... Ποιο σύστημα, προς τα πού θα κοιτάγαμε αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα καλό σύστημα, το οποίο να πούμε, ρε παιδί μου, επιτέλους αποκτήσαμε ένα σύστημα κατανοητό σε όλους, να το εμπιστευτούμε, να γίνουν σωστά οι κρατήσεις, να πληρωθούν οι εισφορές, να μην τις κλέβουμε. Λοιπόν, δεν θα κοιτάζαμε καθόλου σε αυτό που θεωρείται το νεοφιλελεύθερη πρωτεύουσα, την Αγγλία. Εκεί αλλάζει το σύστημα κάθε 2-3 χρόνια, κανένας δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται. Αντιθέτως, το σύστημα το οποίο θεωρείται ως υπόδειγμα και έχει προσαρμοστεί και από άλλους, είναι το σύστημα το σουηδικό, το οποίο εφαρμόζεται ήδη από το 1995 στη Σουηδία, και το έχουν υιοθετήσει και μια σειρά άλλες χωρών, όπως και η Ιταλία. Η Ιταλία, το ενδιαφέρον είναι ότι στην προσαρμογή προς την ΟΝΕ, στην διαπραγμάτευση που είχε γίνει με τα συνδικάτα, αυτό που προσέφεραν τα συνδικάτα είναι τη συνένεσή τους σε μια πολύ μεγάλη αλλαγή προοπτική του συστήματος συντάξεων, που έφερε το ιταλικό σύστημα να αντιγράψει το σουηδικό. Είναι η περιβόητη μεταρρύθμιση Ντίνη, η οποία έγινε το 1996. Και το ενδιαφέρον είναι αυτό, έγινε μια πολύ γρήγορη αλλαγή στην Ιταλία, η οποία άλλαξε τελείως τη λογική του συστήματός τους. Και ήταν η προσαρμογή, ήταν η συνεισφορά των συνδικάτων σε μια συνενετική προσαρμογή προς την ΟΝΕ. Εδώ πέτυχε με την επιφύλαξη των μεταβατικών ρυθμίσεων. Δηλαδή ήταν το σύστημα για τους νέους εφαρμόζεται όπως είχε σχεδιαστεί. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ιταλικό σύστημα συντάξεων είναι οι μεταβατικές ρυθμίσεις που εισήγαγε ο Μπερλουσκόνη. Λοιπόν, η λογική στην οποία είχε μπει τότε η έκθεση Σπράου ήταν ακριβώς αυτή, ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα. Δηλαδή, η προσαρμογή προς την ΟΝΕ να γίνει με έναν τρόπο που να είχε και κάποιες συνενετικές διαρθωτικές αλλαγές. Δυστυχώς, δεν έγινε αυτό, και αυτό που έγινε, το ξέρουμε όλοι, ότι καταφέραμε να μπούμε στην ΟΝΕ, αλλά αντί να εξορθολογήσουμε τις κοινωνικές δαπάνες, τις αυξήσαμε πολύ. Υπό μία έννοια, η προσαρμογή στην ΟΝΕ έγινε με εκτείναξη των κοινωνικών δαπανών και υπό μία έννοια μια εξαγορά αυτής της συνένεσης. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε κάτι να ρωτήσει? Ο κύριος, το μικρόφωνο εκεί. Καλησπέρα σας. Μήπως την εποχή που ξεκινήσανε τη σύνταξη δεν είχαμε προβλέψει ότι ο κόσμος θα έζησε τόσα χρόνια, απλώς. Και πέρα από το πρόβλημα της ανεργίας, υπάρχει και ένα πρόβλημα, γιατί όσο περισσότερο μεγαλώνει ο κόσμος και μέχρι 90, 95 και παραπάνω, πως υπάρχει και εκεί ένα θέμα. Δεν είπα ότι πρέπει να σταματάνε οι άνθρωποι να ζήσουν, αλλά δεν το είχαν προβλέψει προφανώς, γιατί ξέρω ότι συμβαίνει και αυτό. Όταν φτιάξαν το πρώτο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη Γερμανία το 19ο αιώνα, ήταν το όριο για τη σύνταξη ήταν πάνω από το προσδόκιμο επιβίωσης. Δηλαδή, οι περισσότεροι εργαζόμενοι πεθαίνανε πριν να πάρουν τη σύνταξή τους. Ναι. Αλλά... Και είναι ένα δείγμα της ανθεκτικότητας και της επιτυχίας των συστημάτων, που ότι παρά το γεγονός ότι από το 1960 όλοι μας ζούμε καμιά γύρω στα 5-6 χρόνια παραπάνω, από τη μια ζούμε και σε κάποιες χώρες ακόμα περισσότερο,
ενώ ταυτόχρονα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, η ηλικία που πραγματικά φεύγει ο κόσμος στη σύνταξη, συνεχώς μειώνεται στους άντρες. Στις γυναίκες ευτυχώς πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αν και τελευταία στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν και οι γυναίκες συμπεριφέρονται σαν τους άντρες. Λοιπόν, δηλαδή το σύστημα κατάφερε να χρηματοδοτήσει πολύ περισσότερα έτη συνταξιοδότησης και με πολύ καλύτερες συνθήκες. Αυτό είναι μία ένδειξη του πόσο ανθεκτικός είναι ο θεσμός και ότι έχει δυνατότητες αντίδρασης. Τώρα, το μέθε επόμενο βιβλίο που θα βγει, θα βγάλει τη διανέωση, ίσως το έχει την αγγλική εκδοχή του εδώ η Οντίλ, λέγεται The 100 Year Life, ελληνικά μεταφράζεται ο γρίφος των 100 ετών, και αυτό από πού προκύπτει, από κάποιους υπολογισμούς που κάνουν δημογράφοι, ένα κορίτσι το οποίο γεννιέται σήμερα θα ζήσει 105 χρόνια. Λοιπόν, αφήστε το θέμα των συντάξεων. Το θέμα είναι ότι άμα φύγει αυτό το κορίτσι, βγει στη σύνταξη στα 65, τι θα κάνει 40 χρόνια της ζωής της. Δηλαδή, αν ήταν άντρας στην Ελλάδα, θα λέγαμε θα πάει να παίξει πρέφα. 40 χρόνια πρέφα. Δηλαδή, είναι εφιαλτικό και μόνο που το σκέφτεσαι. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι συντάξεις είναι το πιο προφανές τμήμα της ανταπόκρισης στη γύρανση. Η πραγματική ανταπόκριση της γύρανσης θα έρθει από αλλαγή του πώς ζούμε και των διαφορετικών σταδίων της ζωής. Αυτό που έχουμε σήμερα είναι μια κατάσταση που... Ναι. Αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ο γρίφος των 100 ετών, Σεπτέμβριο. Μια πιο γενική ερώτηση. Οι κοινωνίες που έβγαλαν τον Τραμπ, τα 5 αστέρια, τον Brexit, τον Ερντογάν, την Αυστριακή κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι ψήφισαν πια για πραγματικά οικονομικά προβλήματα. Γιατί στην Ελλάδα οι συντάξεις να αποτελέσουν πολιτικό πρόβλημα στις εκλογές? Γιατί το εκλογικό βάρος των συνταξιούχων το είχαμε υπολογίσει μαζί, Σταύρο, το 2003. Ήδη τότε είχαμε πει ότι γύρω στο 2030 θα ήταν απόλυτη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος οι συνταξιούχοι. Τώρα, δεν ξέρω, ίσως και το πρόβλημα... Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα που έχουν ένα θέμα το οποίο δεν έχουν άλλες χώρες, που είναι η έξοδος των νέων. Η έξοδος των νέων είναι και αυτή σχετίζεται με το πώς χρηματοδοτείται το σύστημα συντάξεων, και αυτό τι σημαίνει, ότι κάνει την ανταπόκριση στη γύρανση πολύ χειρότερα, κάνει το εκλογικό σώμα πολύ πιο συντηρητικό, αυξάνει την εκλογική δύναμη συνταξιούχων και φτιάχνει ένα, δηλαδή αυτοί που μένουν. Όλοι αυτοί στους οποίους ποντάρουμε για να αλλάξουν την Ελλάδα έχουν εγκαταλείψει και πρέπει να τους ξαναφέρουμε πίσω. Αυτό σημαίνει, από τη μια μεριά έχεις ένα φαύλο κύκλο που βρίσκεται τώρα σε λειτουργία, αλλά αν αλλάξουν τα πράγματα, αυτός ο φαύλος κύκλος έχει τη δυνατότητα να γίνει ανάλλατος κύκλος. Δηλαδή, γυρίζοντας αυτοί οι άνθρωποι, θα φέρουν καινούργια ιδέες, καινούργιες δυνατότητες προσαρμογής και καινούργια παραγωγική δυνατότητα. Αυτό τι σημαίνει, ότι τεχνικά, ότι αυτό που θεωρούν τα οικονομικά των συντάξεων σαν δεδομένο, που είναι το μέγεθος του πληθυσμού και αυτά, στην ουσία είναι και αυτό συνάρτηση του τι ασφαλιστικό σύστημα έχουμε. Δηλαδή, αν βάζεις τους νέους να πληρώνουν 38% εισφορές και αυτοί σηκώνονται και φεύγουν και δουλεύουν στη Γερμανία ή στην Αγγλία, αυτό σημαίνει ότι είναι, βάζεις άλλον ένα μηχανισμό ο οποίος σπρώχνει το σύστημα προς τα κάτω. Μπορείς να πεις λίγο για το σκανδιναβικό μοντέλο, πώς αναλύεται σε ένα διαμονικό και το σκανδιναβικό μοντέλο έχει το διανεμητικό κομμάτι, αυτό δηλαδή που δεν έχει αποθεματικά, είναι φτιαγμένο για να μιμείται το κεφαλαιοποιητικό. Δηλαδή, αυτό που το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι δεν έχει δεν σου λέει το κράτος ότι πρέπει να δουλέψεις ως την τάδε ηλικία. Μαζεύεις ένα ατομικό λογαριασμό, στο οποίο συσσωρεύονται τα λεφτά σου μέσα, και από ένα σημείο και μετά σου λένε, ξέρεις ότι αν φύγεις σήμερα στη σύνταξη, η σύνταξή σου θα είναι τόσο, αν περιμένεις άλλο ένα χρόνο θα είναι ψηλότερη η σύνταξή σου, για τρεις λόγους. Πρώτον,
εδώ έχει έρθει άλλος ένας χρόνος και θα έχουν αποδώσει τα λεφτά που έχεις βάλει μέσα. Δεύτερον, ότι θα έχεις βάλει και άλλον ένα χρόνο εισφορές. Και τρίτον, ότι θα πάρεις το συσσωρευμένο ποσό για ένα χρόνο λιγότερο. Και έτσι αυτό, η απόδοση του να κάποιος αποφασίσει αυτό που ήδη κάνουν νομίζω οι περισσότεροι Έλληνες τώρα και προσπαθούν να δουλεύουν παραπάνω, αποδίδει θεαματικά. Αυτό είναι το διανεμητικό κομμάτι, αλλά έχει επίσης ένα 6% εισφορά κατελάχιστον στη Σουηδία, κατευθύνεται προς ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία επενδύουν αυτά τα λεφτά σε μετοχές και... Στην οικονομία. Ναι. Τελευταία ερώτηση, ο κύριος. Να ρωτήσω κι εγώ. Σήμερα υπάρχει μια μεθοδολογία με την οποία προβλέπεται κάποιος όταν θα βγει στη σύνταξη, ή σε 5, ή σε 10, ή σε 40 χρόνια, ποια θα είναι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, υπάρχει... Αυτό πιστεύει κανένας. Μπράβο, εκεί θέλω να καταλήξω. Υπάρχει περίπτωση να αναθεωρηθεί αυτή η μεθοδολογία επί το δυσμενέστερο? Κοιτάξτε, όλη, κάθε φορά γιατί μιλάμε, έχει... μιλάμε ότι ήδη έχουμε φτάσει στον πάτο βάσει του σχεδίου Κατρούγκαλου ως προς τον υπολογισμό των συντάξεων. Γι' αυτό κάνω την ερώτηση αυτή. Κάθε φορά που γίνονται αλλαγές, αυτή αμέσως μετά, και δεν είναι κάτι που έγινε μόνο τα τελευταία 5 χρόνια, αυτό είναι μονίμως, αμέσως μετά λένε ότι τα καταφέραμε, οι θυσίες σας αποδώσουμε, ξεμπερδέψαμε το ασφαλιστικό, του ξελευθερία. Και μετά από 2-3 χρόνια ξανάρχονται και διατυπώνουν τα ίδια και ξανακόβουν κτλ. Το πρόβλημα είναι, παλιότερα είναι ότι δεν ορίζανε πόσο είναι το πρόβλημα και να λέμε άρα ποια πρέπει να είναι η λύση. Λέγανε τι είναι αυτό που αντέχουμε τώρα, τόσο θα σας δώσουμε και μετά έχει ο Θεός, θα σας ξανακόψουμε και ξανά και ξανά και ξανά. Και αυτό τι σημαίνει, ότι είναι... μπορούμε να το κάπου θεωρητικοποιήσουμε ότι για καθένα από εμάς το πόσο σύνταξη θα πάρεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, είναι κάτι σαν το σπίτι σου. Δηλαδή είναι ένα, αυτό που λέμε, ένα απόθεμα, ένα συνολικό ποσό. Για το Υπουργείο Οικονομικών η σύνταξη που παίρνεις είναι ένα ποσό που δίνει κάθε χρόνο. Και για αυτούς την κόβουν αυτοί με ελαφρά την καρδία και λες εντάξει τώρα σου πήρα 5%, τι έγινε, αλλά το 5% που σου παίρνουν για ένα διάστημα ή το να καθυστερήσουν τη συνταξιοδότησή σου 5-6 χρόνια, είναι σαν να έρχεται κάποιος και να σου λέει, ξέρεις, το σπίτι αυτό που είχες φτιάξει, που ήταν 5 δωμάτια, αποφάσισα ότι σου πέφτει μεγάλο και θα σου πάρω ένα δωμάτιο. Και για το άτομο του οποίου περικόπτει τη σύνταξη, αυτές οι περικοπές είναι πάντα απότομες και μεγάλες. Ενώ για αυτούς που τους περικόπτουν είναι πολύ εύκολο, γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το ποσό που δίνουν κάθε χρόνο στις συντάξεις. Και υπάρχει μια διαφορά οπτικής και ασυνεννοησία στην τελική ανάλυση. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η διάσταση μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και του Υπουργείου Εργασίας, των συνδικάτων και όλα αυτά. Λοιπόν, όλα αυτά και το παράδειγμα που ανάφερε τώρα με το πολύ καλό παράδειγμα, για τη γνώμη μου, ευχαριστώ πολύ, ότι κάθε χρόνο αποφασίζουν σε πόσα δωμάτια θα ζείτε. Είναι μέσα σε αυτό το ωραίο βιβλιαράκι, όποιος δεν το έχει μπορεί να το αγοράσει τώρα. Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν εδώ και να ευχαριστήσουμε τον Πλάτωνα.